είμαστε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλληνα και μαζί με την Νικολέτα θα ρίξουμε μια ματιά στα θέματα τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς επικαιρότητας. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα, Έλληνα. Και να μας πεις λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως, λοιπόν, μπορείτε όπως λέμε καθημερινά να μας καλείτε στο 211 55 50 500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση papakizoogla.gr. Μηνύματα όμως δεχόμαστε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Μπορείτε καθημερινά να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας, να μας στέλνετε οτιδήποτε εσείς θεωρείτε ενδιαφέρον, κάποιο βίντεο, κάποιο θέμα, οτιδήποτε εσείς θα επιθυμούσατε. Και να ρίξουμε μια ματιά, Νικόλετα, στα θέματα που έχουν γίνει σαν σήμερα, Τρίτη. 14 Ιανουαρίου, να δούμε τα γεγονότα που έχουν γίνει την 14η ημέρα του Ιανουαρίου, τα σημαντικότερα. Ξεκινάμε με το 1690, όταν ο γερμανός οργανωποιός Johann Denner από την Νιρεμβέργη κατασκευάζει το πρώτο κλαρινέτο. Το 1761, η τρίτη μάχη του Πανιπάλη μεταξύ Ινδών και Αυγανών. Η νίκη βέβαια των Αυγανών εξασθενίζει σημαντικά την Ινδία και καθιστά δυνατή την κατάληψή της από τους Βρετανούς αργότερα. Το 1822, ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κυριεύουν την Ακροκόρινθο. Το 1914, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει καινοτομίες στη γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων της εταιρείας του. Ένα αυτοκίνητο χρειάζεται τώρα 93 λεπτά για να κατασκευαστεί από 12 ώρες που ήταν προηγουμένως. Το 1915, ο επιτελάρχης και μετέπειτα δικτάτορ Ιωάννης Μέταξας, σε υπόμνημά του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τίτλο «Μικρά Ασία», δυνατότητες διανομής προβάλλει ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με την ενδεχόμενη εκστρατεία στο μικρασιατικό έδαφος. Το 1959 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της αθλητικής εφημερίδας «Ομάδα». Υπήρξε η πρώτη μικρού σχήματος εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα στην Ελλάδα. Σήμερα κυκλοφορεί ως ένθετο στην εφημερίδα «Τα Νέα». Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 14η ημέρα του Ιανουαρίου. Να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το 1861, όταν γεννήθηκε ο Μεχμέτ ο VI, ο τελευταίος Σουλτάνος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1896 γεννήθηκε ο Τζον Τος Πάσος, ο Αμερικανός συγγραφέας που έχει γράψει το Manhattan Transfer και τον 42ο παράλληλο. Και τέλος, το 1918 σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Δημήτρης Τσαφέντας, ο ελληνικής καταγωγής Νοτιοαφρικανός, που το 1966 δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του Apartheid, Χέντρικ Φέρβερντ, επειδή οι αρχές το παγόρευσαν να παντρευτεί μία μαύρη. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν γεννήθει. Να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Ξεκινάμε το 1742, μιλάμε πάντα μετά Χριστόν, όταν πέθανε ο Έντμουντ Χάλεϊ, ο Βρετανός αστρονόμος και μαθηματικός, που υπολόγισε την τροχιά ενός κομήτη και του έδωσε το όνομά του. Είναι ο κομήτης του Χάλεϊ. Αργότερα το 1898 πέθανε ο Λούις Κάρολ, φιλολογικό ψευδόνυμο του Τσάρλς Λούντβιτς Ντόξον, του Άγγλου συγγραφέα που έχει γράψει και την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Και τέλος το 1951 πέθανε ο μεγάλος μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος αλλά και συγγραφέας θεατρικών έργων, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Αυτές λοιπόν ήταν και οι σημαντικότερες προσωπικότητες που είτε έχουν γεννηθεί είτε έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Και στο σημείο αυτό, Νικολέτα, να περάσουμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων, ξεκινώντας με την εφημερίδα Το Έθνος. Στο ψυγείο οι αλλαγές στις πανελλαδικές. Αναβάλλεται για έναν χρόνο η εφαρμογή του νέου συστήματος. Τι θα ισχύσει φέτος για τους μαθητές της πρώτης λυκείου. Η αδράνεια των υπηρεσιών μπλόκαρε την Τράπεζα Θεμάτων. Πετρέλαια Πρίνου, συμφωνία 500 εκατομμυρίων ευρώ με την BP. Τους αγγίζουν στα ίχνη λοιπόν του ζεύγους Γρυβαία οι εισαγγελείς, ενώ ο Εμμανουήλ και ο Μπέλτσιος χειροπέδες σε δύο για τα υποβρύχια. Αναρχικοί κατά πυρήνων, τους καταγγέλουν για μαφία των φυλακών. Στην εφημερίδα Τα Νέα, το σκάνδαλο των τροφίμων, κάτω πληθωρισμός, πάνω οι τιμές στο ράφι. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε τη φωτογραφία του Ολάντ, η Βαλερή σε κατάθλιψη, ο Ολάντ σε πολυαρκία. Ενώ αριστερά ξυλώνεται το πουλόβερ των ανεξάρτητων Ελλήνων, διαγραφή βουλευτή αλλά και σόου ενότητας. Φάμπιου σε Βενιζέλο, δεν πρέπει να σας ζητούν το ακατόρθωτο. Και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Συλλήψεις για υποβρύχες μίζες 25 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δύο κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν, ο πρώην επικεφαλής των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, κ. Εμμανουήλ, φέρεται να έχει εισπράξει μίζες 17 έως 24 εκατομμύρια ευρώ και να έχει κεντρικό ρόλο στη συμφωνία με τους Γερμανούς για τα 4 υποβρύχια.
Ο κύριος Μπλέτσιο, στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχαντζόπουλου, εμφανίζεται να έχει λάβει 1 εκατομμύριο ευρώ και να συμμετέχει στην διαχείριση γερμανικών προμηθειών 55 εκατομμυρίων ευρώ. Ραγδαίες λοιπόν οι εξελίξεις για το πράσινο σκάνδαλο των εξοπλισμών. Ευρωβουλή, η Τρόικα φτάνει για φτώχεια και φταίει για φτώχεια και ανεργία. 12χρονοι ήρωες στην Βαρκελόνη, οι μπέμπιδες του ΠΑΟ κέρδισαν την Μπάρτσα. Και να περάσουμε να δούμε και τους τίτλους από την εφημερίδα «Η Ελευθεροτυπία». Χειροπέδες στα τσιράκια του Άκη μοίραζαν μίζες 65,5 εκατομμύρια ευρώ σαν τα στραγάλια. Στην εφημερίδα «Η Ημερησία» διαβάζουμε απειλή κατασχέσεων για 270.000 οφειλέτες. Σε κλειό επαγγελματίες με χρέη πάνω από 5.000 ευρώ στον ΟΑΕ. Στόχος να εισπραχθούν 5 δις συνολικά τα χρέη προς τον ΟΑΕ, ανέρχονται σε 10. Κάμια επιστροφή φόρου σε επιχειρήσεις που οφείλουν εισφορές στα ταμεία, ενώ εντός των ημερών προωθείται η ρύθμιση στη Βουλή. Συγκεντρωτικές καταστάσεις στο TaxisNet κάθε μήνα. Μεγάλη ταλαιπωρία των φορολογουμένων, ενώ θολό είναι το τοπίο στο χρηματιστήριο, μιας και σύγχυση φέρνει ο φόρος υπεραξίας στις μετοχές. Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για δυστοκία μάλλον έφνη στη ρύθμιση για τις τράπεζες. Ο Γιάννης Τουρνάρας σε τιμές αγοράς ή αυξήσεις του κεφαλαίου. Στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία», θράσος από τον Αντρίκο για τα CDs. Πήρε τη σκυτάλη από τον αδελφό του και από τον φόβο των νέων αποκαλύψεων παραποιεί την πραγματικότητα και επιτίθεται τώρα στον Κώστα Καραμαλή. Δεν λέει λέξη για τη στενή συνεργασία του στην πράσινη ανάπτυξη με τον καταζητούμενο για το σκάνδαλο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, Κυριάκο Γρυβαία. Καταδικάστηκε και ο κύριος Βαξεβάνης ως συκοφάντης, ενώ ο Καμένος διέγραψε βουλευτή του. Αριστερά βλέπουμε τη φωτογραφία του Γιάννη Στουρνάρα που απόδερα στη συντράπεζα της Ελλάδος φαίνεται πως σχεδιάζει. Ο Βενιζέλος αξιώνει να τον προσκυνήσει για να δώσει τη συγκατάθεσή του. Στην εφημερίδα ο ριζοσπάστης να εμποδίσει ο λαός στα σχέδια της κυβέρνησης. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τα σκάνδαλα είναι η άλλη όψη της αντιλαϊκής πολιτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας στις ευρωεκλογές να γίνει ένα μεγάλο βήμα χειραφέτησης του λαού. Αναντικατάστατος ο ριζοσπάστης στις καθημερινές μάχες, τομέα και οργάνωση βιομηχανίας της κοινοβουλευτικής Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και να περάσουμε να δούμε και την εφημερίδα «Είναι Αυτοεμπορική». Κόλαφος της Ευρωβουλής στις επιλογές της Τρόικας. Υπουργείου Εργασίας επιπλέον 340 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση της απασχόλησης. Ταμιευτήριο άνοιξε ο κύκλος των απολογιών. Στην εφημερίδα «Η Αυγή», σκάνδαλο Τρόικα σε μπλιγάδες για κυβέρνηση. Το φάντασμα των δανειστών πάνω από το Μαξίμου. Μορφή χιονοστιβάδας, οι αποκαλύψεις για το σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής. Αλέξης Τσίπρας σε New York Times. Και στη New Europe αγωνιζόμαστε για μια ριζοσπαστική αλλαγή. Ο Γιάννης Τουρνάρας εποφθαλμιά τη θέση του Προβόπουλου. Ενώ Λευκή Εβδομάδα κλείνουν τα σχολεία για να ανοίξει το εμπόριο. Θέμης Κοτσιφάκης, όπως λέμε, λευκό βιβλίο ύλης. Και τέλος να κλείσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Στην υγειά των κορόιδων. Γερμανικό δικαστήριο εκτιμά ότι για τις μίζες στα υποβρύχια δόθηκαν 85 εκατομμύρια ευρώ. 125 εκατομμύρια κόστησε το ταχυδρομικό ταμιευτήριο η σύμβαση με τον κύριο Κοντομινά για τις πιστωτικές κάρτες. Ο Εμμανουήλ φέρεται να πήρε 17 εκατομμύρια ευρώ για να μοιράσει τις μίζες. Και τέλος βλέπουμε δεξιά είχε δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Μπλέτσιο για να πείσει τους συνδικαλιστές. Χρυσή μπάλα στον Κριστιάνο. Ο Κριστιάν Ρονάλντο σήκωσε δακρυσμένο στη χρυσή μπάλα μετά από 4 συνεχόμενες χρονιές κυριαρχίας του Λιονέλ Μέση, ο οποίος περιορίστηκε στην δεύτερη θέση. Στην τρίτη ο Ριμπερί που πήρε τα πάντα στην περσινή σεζόν με την Μπαγέρ Μονάχου. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών, ξεκινώντας με την εφημερίδα «Πρωταθλητής σε όλα». Τι δεν άρεσε στον Μίτσελ και τι αλλάζει. Μια διαφορετική προσέγγιση οι 10 ξένοι που έχασαν τον Τζαμπουκά. Αυλονίτης έτοιμος για τον Πειραιά, ενώ η ευκαιρία του Παπαδόπουλου. Αβραάμ, πάρ' το πάνω σου. Μπαίνει σήμερα, παίζει με Λεβαδιακό και βλέπει Μάντσεστερ. Ξένος αντισιόβα. Σαν αρχηγός δεν βρει γρήγορα τη φόρμα του. Χρυσή πρόταση ερχόταν από Ρωσία για Σιώβα. Ενώ πήρε φωτιά το σεφ, εισιτήρια τέλος. Στην εφημερίδα «Η ώρα των σπορ». Το θέλετε, το θέλω, θα γίνει. Ο Τίγρης έστειλε χειρό μήνυμα στη χθεσινή λαμπρή βραδιά ΑΕΚ στην πρωτοχρονιάτικη πίτα των Παλεμάχων. Μεγάλη ΑΕΚ όπως την ξέραμε. Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Ενότητα και αισιοδοξία για το μέλλον βγάζει πλέον η ΑΕΚ. Ενώ ψήνεται επιστροφή κοντοέ, άνοιξε θέμα στην ΑΕΚ και το κλίμα είναι θετικό για να γυρίσει ο Έλληνας μπακ στα Σπάτα.
Στην εφημερίδα Goal News, χρυσή ρεβάνς, δακρυσμένος και συνοδευόμενος από τον γιο του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε στα χέρια του την χρυσή μπάλα για δεύτερη φορά μετά το 2008. Ο Πορτογάλος πήρε το 27,99% των ψήφων εναντί 24,72% του Μέση και 23,36% του Ριμπερί. Καλύτερος προπονητής ο Χάινκες, Ρονάλντο, Ριμπερί και Μέση ψήφισε ο Σάντος, Κριστιάνο, Ριμπερί και Τουρέ, ο Καραγκούνης. Έντονη λοιπόν η συγκίνηση και από τον Πελέ. Και στην εφημερίδα Sport Day, αδικία. Ο Ριμπερί τους τίτλους, ο Ρονάλντο την χρυσή μπάλα. Στην εφημερίδα Live Sport, Πέτριτς νούμερο 2. Ο Δόνης θέλει τον Σίλντεφελτ στον Αποέλ και σπρώχνει τον Πάο στην κάλυψη του κενού στην άμυνα με ένα, όπως είπαμε, Πέτριτς νούμερο 2. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον 22χρονο Χαφ και τον στέλνει δανεικό στον Εργοτέλη. Ιμπραήμ, ο νέος Βιέιρα. Έρχεται ελεύθερος από τη Σίτι ο Σομαλός, που είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας. Καλονί Σάρι 3-1, συνέντευξη Δημούτζου και συνέντευξη Μάντζιου, ενώ ο Βασιλιάς Κριστιάνο την άξιζε και την πήρε ο Ρονάλντο, τη δεύτερη χρυσή μπάλα, αφήνοντας πίσω του το Μέση. Και στην εφημερίδα Γαύρος η προκήρυξη, ο Έβερτον, ο Σά και ο Σάμουελ και τα άλλα παιδιά ψάχνει για κεντρικό αμυντικό ο Ολυμπιακός. Άρχισε να προτείνονται και να εξετάζονται περιπτώσεις στόπερ, ποιοι άλλοι ακούγονται. Ο Μίτσελ περιμένει και τον χρόνο επιστροφής του Σιώβα που λέει ότι σε 2 μήνες θα παίξει. Κόντα σε Αντελεγέ και εξετήριο Σιώβας. Φαινόμενο Σπανούλης είναι ο παππούς ο Μίτσελ. Να κλείσουμε λοιπόν και με την εφημερίδα Η Γάτα. 24 παιχνίδια και 2 μονά αποδεκτά στο κουπόνι. Καύτα φαβορί στα κύπελα. 2 άσοι και ένα διπλό από τα καλύτερα από τα κύπελα Αγγλίας, Ισπανίας και το Link Cup Γαλλίας. Στην βασική πρόταση 4 πιθανά under και over με απόδοση 5,57. 5 ειδικά στοιχήματα για τρελά κέρδη. 7 και 5,75 πληρώνουν τα 2 σκορ. 4 έως 4,30 δίνουν και τα 3 ημίχρονα. Τελικά. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών αλλά και των αθλητικών εφημερίδων. Στο σημείο αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Αν πάει να περάσει έτσι δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνο εγώ. Άρα, όχι, εσείς είπατε. Το παρόν το έβαλα. Και να έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γίνονται αρεσίνη παγκοσμίου. Τι απαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας.
Greenforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Σήμερα και πάλι, κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Έχουμε πει καλή εβδομάδα από εχθές. Καλωσορίζουμε σήμερα και στην παρέα μας και την Νικολέτα. Πολλά τα θέματα, αποδράσεις, φυλακίσεις, πολλές εξελίξεις λοιπόν. Γενικότερα πολλές, αλλά πριν πάμε σε όλες αυτές τις εξελίξεις, θέλω να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, στην πρόγνωση, την επίσημη πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Φαίνεται πως αυξημένες κατά περιόδους νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες τοπικές βροχές στα επιρροτικά και τα δωδεκάνησα περιμένουμε σήμερα. Το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 3 έως 12 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 6 έως 13 στην Κεντρική Ελλάδα, από 8 έως 16 στη Νότια Ελλάδα, από 8 έως 18 στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, να πούμε πως θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και τοπικά στο Κρητικό και το Βόρειο Αιγαίο, μέτρη. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική μέτρη έως ισχυρή, με ενίσχυση και σε σχεδόν θυελλώδης από τις βραδινές ώρες. Τώρα, να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα στην Αττική. Συννεφιά κατά περιόδους, πιο πυκνή με πιθανότητα τοπικών βροχών και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες περιμένουμε στην Αττική. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο βοϊκό βόρειο-ανατολική σχεδόν μέτρη. Στη συμπρωτεύουσα ο καιρός θα έχει αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και περιορισμένη ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως και σχεδόν μέτρη. Και τώρα, Νικόλα, να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αρχικά το ζούγκλα.gr και ξεκινάμε, Νικόλα, με το πρώτο πρωτοσέλιδο. Το πρώτο λοιπόν πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, φοροδιαφυγή 150 εκατομμυρίων ευρώ, πρώην αρχιλογιστής των εφοπλιστικών Γουλανδρή, καταγγέλει τους εργοδότες του. Στο δεύτερο βλέπουμε και τις φωτογραφίες, είναι από την χθεσινοβραδινή εκπομπή «Κίτρινος τύπος» του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και πάμε και στο δεύτερο πρωτοσέλιδο «Κορυφαίος του κόσμου». Με δάκρυα στα μάτια λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρέλαβε τη χρυσή μπάλα. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, πρεμιέρα για τον κίτρινο τύπο, απευθείας παρέμβαση στην εκπομπή. Νέες αποκαλύψεις για τους μεγάλους φοροφυγάδες και ρεπορτάζ για τα αρπακτικά του ΕΣΥ. Στο τέταρτο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε έρωτας με άρωμα μαφία. Στο κομιδίλιο μάλλον με την Καγιέ, το παράνομο διαμέρισμα και η γκάγκστερ της Κορσικής. Αυτά λοιπόν είναι και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι και αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr. Να μας πεις τους τρόπους. Θα τους πω τους τρόπους, αλλά πριν πω τους τρόπους επικοινωνίας, θα ήθελα να πω ότι και εσείς μπορείτε καθημερινά να επισκέπτεστε το ζούγκλα.gr και να ενημερώνεστε μέχρι και την τελευταία στιγμή για θέματα που αφορούν φυσικά την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Και πάμε να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορέσετε και εσείς να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211 55 5500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτο ενάρθεση papakizoogla.gr. Μηνύματα όμως μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com, κάθετος πρώτη ανάρτηση. Και να περάσουμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά, να ξεκινήσουμε μάλλον με τα θέματα μας για σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, πρώτο θέμα είναι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι και οδηγήθηκαν, οι δύο στις φυλακές Κορυδαλλού και ο τρίτος στο κατάστημα κράτησης του Ναυπλίου.
Έτσι λοιπόν, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με συνοδεία τριών οχημάτων της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ομάδων της ΔΙΑΣ και ΕΚΑΜ, ξεκίνησε περίπου στις 10:10 εχθές το πρωί, μεταγωγή των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Γιώργου Γερμενή στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς και του Στάθη Μπούκουρα στις φυλακές του Ναυπλίου, ενώ άλλοι, οι τρεις άλλοι μάλλον, μεταξύ αυτών και η Κασιδιάρης Παναγιώταρος, να πούμε πως αντιμετωπίζουν επίσης βαριές κατηγορίες και είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στις 10:23 πρώτα λεπτά περίπου, οι Γιώργος Γερμένης και Παναγιώτης Ηλιόπουλος μεταφέρθηκαν στον Κορυδαλλό. Στο ίδιο κελί, να πούμε, δηλαδή στον Κορυδαλλό, μοιράζονται οι προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Γερμένης και Ηλιόπουλος. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, οι δύο κρατούνται στο 7ο κελί, δίπλα δηλαδή ακριβώς από τους Μιχαλολιάκο και Παπά. Όλοι θα προαυλίζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο των φυλακών. Ηλιόπουλος και Γερμενή ζήτησαν να εφοδιαστούν μία τηλεόραση στο κελί τους, ενώ το μεσημέρι ακολούθησαν πρόγραμμα των φυλακών και έφαγαν όσπρια. Να πούμε τώρα όσον αφορά τις απολογίες τους, ότι αποποιήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τις βίαιες ενέργειες που τους αποδίδονται οι τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Τόσο ο Στάθης Μπούκουρας, όσο και οι Γιώργος Γερμανής και Παναγιώτης Ηλιόπουλος, απολογούμενοι στις εφέτες ανακρίτριες, χωρίς ωστόσο να τις πείσουν πως δεν ήξεραν απολύτως τίποτα ή ότι εκ των υστέρων πληροφορήθηκαν για τις εγκληματικές πράξεις που τους αποδίδονται. Εμφανής πάντως είναι και η διαφοροποίηση του Στάθη Μπούκουρα που δηλώνει πως αν η Χρυσή Αυγή αποδειχτεί εγκληματική οργάνωση, εγώ δεν έχω θέση σε αυτή. Ενώ ερωτώμενος για τις δολοφονικές ενέργειες σε βάρος μεταναστών, απάντησε πως ανατριχιάζομαι όσα ακούω, δεν με εκφράζουν όλα αυτά, δεν μου το επιτρέπει η θρησκεία μου. Μάλιστα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, υποστήριξε πως φοβόμουν και ντρεπόμουν που ο Ρουπακιάς είχε προβεί σε αυτή την πράξη. Χαρακτηριστικές ατάκες λοιπόν του Στάθη Μπούκουρα είναι επίσης οι αναφορές θαυμασμού στον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι δηλώνει συνεργαζόμενος με τη Χρυσή Αυγή, όπως συνεργαζόμενος δήλωνε και ο Πέτρος Τατσόπουλος με τον ΣΥΡΙΖΑ και η Ιλιάνα Κανέλη με το ΚΚΕ, ενώ ανέφερε πως μαθαίνει πακιστανικά για να συνεννοείται με τους υπαλλήλους του. Θα δούμε και λίγο όμως πιο αναλυτικά τι είπαν οι τρεις βουλευτές στην απολογία τους. Έτσι ακριβώς, Έλληνα, και να ξεκινήσουμε με την απολογία του Γιώργου Γερμενή, καθώς εκείνος δήλωσε: «Είμαι αθώος, είμαι έντιμος πολίτης, δεν έχω πάρει ούτε ευρώ στην ζωή μου. Στη Χρυσή Αυγή εντάχθηκα το 1994. Είμαι βουλευτής Β' Αθηνών και εσωτερικά στο κόμμα. Είχα πάρει την Περιφερειατική και στη Βουλή τον τομέα των οικονομικών. Ορίστηκα επίσης Περιφερειάρχης Αθηνών, Αρτέμιδος, Λιωσίων και Νέου Ηρακλείου. Είμαστε κόμμα και όχι οργάνωση. Δεν λέγαμε εμείς τι θα φοράνε στις εγκεντρώσεις. Ρόπαλα φυσικά δεν κρατούσαμε, ήταν απλώς σημαίες. Εμείς δεν είπαμε να φορέσει κανείς μπλουζάκι, παντελόνι, παραλλαγής. Δεν τα επικροτώ αυτά». Και έχουμε λίγο τους διαλόγους. Αν δεν θα το κάνουμε λίγο όπως το κάναμε στο σχολείο που διαβάζαμε ο ένας το ένα και ο άλλος το άλλο, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Τι να κάνω, την ανακρίτρια του Γερμενή. Κάνε ποιο θέλεις, ποιο θέλεις. Θες να κάνεις την ανακρίτρια. Λοιπόν, ωραία, εγώ είμαι ο Γιώργος Γερμενής λοιπόν. Να δούμε λίγο τους διαλόγους που είχε ο Γιώργος Γερμενής με τις εφέλες ανακρίτριες. Ξεκινάς λοιπόν ως ανακρίτρια, Νικολέτα. Ως ανακρίτρια λοιπόν, το να κλείνει ένα κόμμα τα σύνορα ενός κράτους ως διαμαρτυρία το θεωρείται απλά διαδήλωση? Το βλέπω όπως όταν ανοίγει τις μπάρες στα διόδια, το κίνημα δεν πληρώνω, σαν μια πράξη διαμαρτυρίας. Είχατε ενημέρωση για τα σοβαρά περιστατικά βίας? Εγώ δεν τα μάθαινα γιατί θα φοβόντουσαν την κατσάδα, ενώ ότι είμαστε πέμπτο κοινοβουλευτικό κόμμα και προσπαθούμε να ανέλθουμε. Ασήμαντα γεγονότα μας πηγαίνουν πίσω. Πιστεύετε πως οι βίαιες επιθέσεις μπορεί να ήταν αποτέλεσμα της ρητορικής του αρχηγού και των στελεχών που βρήκαν έδαφος σε ευερέθιστους επιπόλαιους ανθρώπους? Μπορεί κάποιοι να ήταν ευερέθιστοι, επιπόλαιοι αλλά και βαλτοί. Προφανώς το εντοπίσαμε, αλλά μας πρόλαβε ο χρόνος, τα γεγονότα, ειδικά το πέραμα και ο Φίσας ήταν πολύ κοντά. Αυτά λοιπόν ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την απολογία του Γιώργου Γερμενή. Και να περάσουμε στις χαρακτηριστικές δηλώσεις που έκανε ο Στάθης Μπούκουρας. Μεταξύ άλλων, να πούμε πως αναφέρει: «Δεν ήμουν αποδεκτός γιατί προέρχομαι από άλλο πολιτικό χώρο, το Πασόκ. Υπάρχει και βίντεο σε ομιλία μου που ρωτάω τον πατέρα μου κάτω από την εξέδρα. Πατέρα, στο Πασόκ δεν ήμασταν? Και εκείνος μου απαντά: ναι, αγόρι μου. Έτσι έγινα αρεστός στο μέσο πολίτη, όχι όμως τα παλιά στελέχη της Χρυσής Αυγής.
Να πούμε ότι έκανε δηλώσεις γενικότερα για κάποια θέματα ο Στάθης Μπούκουρας. Μεταξύ άλλων, μίλησε και για την επταετία. Όπως υποστήριξε στην απολογία του, υποστηρίζει ότι ορισμένες θέσεις της επταετίας, όπως τα αγροτικά δάνεια με μοναδικό όρο ή τουαλέτα, να είναι εντός της οικίας. Όταν δεν ήθελε εργατικά χέρια, σε συνεννόηση με την Πακιστανική πρεσβεία, δέχτηκε 3.000 νόμιμους μετανάστες για την αφυγεία. Και το συγκρίνω αυτό με την αθρώα παράνομη εισβολή που γίνεται τώρα. Και να περάσουμε όμως, γιατί η Έλενα μίλησε και σχετικά με τον κύριο Τατσόπουλο. Ο ίδιος δήλωσε πως ο κύριος Τατσόπουλος παραιτήθηκε λέγοντας πως ήταν συνεργαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ για την κυρία Κανέλη φαίνεται να δήλωσε πως δεν είναι κομμουνίστρια, αλλά συνεργαζόμενη με το ΚΚΕ. Ουσιαστικά σύγκρινε τον εαυτό του με τους προαναφερθέντες βουλευτές, από την άποψη ότι και οι δύο, τόσο ο κύριος Τατσόπουλος όσο και η κυρία Κανέλη, είχαν δηλώσει ότι απλά συνεργάζονται με το εκάστοτε κόμμα και δεν ανήκει σε αυτόν. Έτσι λοιπόν και ο Στάθης Μπούκουρας. Πάμε όμως να δούμε και την έκφραση που συνήθως ακούμε από μέλη της Χρυσής Αυγής, η Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε για την έκφραση ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Στην Χρυσή Αυγή, σαν πρώην ψηφοφόρο του Πασόκ, με άγγιξε το σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» του Ανδρέα Παπανδρέου. «Με αυτό με μεγάλωσε ο πατέρας μου», φαίνεται λοιπόν να δήλωσε και ο ίδιος. Από την άλλη, όπως λέει ότι ο ένας βουλευτής ανεβαίνει στο βήμα και μιλάει για μελιγαλάδες και γουρουνάδικα. Η άλλη βουλευτής έρχεται μέσα στο κοινοβούλιο με διχτυωτά καλσόν και βαμμένη, λες και πάει σε μπουζουξίδικο. Ουσιαστικά ήθελε λίγο να ρίξει μια ματιά, να σχολιάσει λίγο την κατάντια, όπως ανέφερε, του κοινοβουλίου. Και να πάμε, έκανε άλλη μια δήλωση όσον αφορά για τις επιθέσεις σε αλλοδαπούς. Όπως είπε ο Μπατζανάκης, μου λέει, είναι από την Αλβανία και έχει δύο παιδάκια που ουδέποτε θα μπορούσε να φανταστώ ότι αυτά τα παιδιά που τα έχω αγαπήσει θα τα έδιωχνα από την πατρίδα μου. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτές είναι κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Στάθης Μπούκουρας κατά την απολογία του. Και συνεχίζουμε όμως με τις δηλώσεις του κυρίου Μπούκουρα, καθώς δήλωσε πως έξω από το στρατόπεδο ήμουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και φόρτιση. Ήμουν εκτός αυτού γιατί μου είχαν κάψει το μαγαζί που είχα στο Περιστέρι. Και τέλος θέλω να δούμε λιγάκι, δεν είναι τέλος, αλλά να πάμε και σε μια άλλη δηλώση που έκανε ο κύριος Μπούκουρας. Δεν είναι δηλώσεις ακριβώς, αυτά είναι η απολογία. Η απολογία, ναι. Απολογία. Δηλώσεις είναι και αυτές, τις έκανε στον κόσμο. Απολογία, στις... απολογία, στο λέμε απολογία. Πιο σωστά, έχεις δίκιο, Έλενα. Λοιπόν, δεν γνωρίζω τις δηλώσεις του κυρίου Λαγού περί λακέδων του ΚΚΕ στο Πέραμα και δεν τις υιοθετώ ούτε αυτές τις πράξεις όπως στο Πέραμα. Επίσης, όσον αφορά τα γεγονότα και τα περιστατικά στον Άγιο Παντελεήμονα, δήλωσε πως η μοναδική σχέση που έχει με την περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα είναι ότι πηγαίνει όταν γιορτάζει ο Άγιος, ο οποίος είναι προστάτης των αρτοπιών και προσκυνά τη χάρη του. Ενώ δήλωσε ότι για τον εμπρισμό, λέει, σε χώρο προσευχής μουσουλμάνων δεν γνωρίζει τίποτα. Όπως ο ίδιος δηλώνει, έμαθε πακιστανικά για να συνεννοείται με τους υπαλλήλους. Ανατριχιάζω με αυτά που ακούω, η θρησκεία μου μου λέει αγαπάτε και όχι σκοτώστε αλλήλους. Ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έξω δηλαδή που φώναζε μη με αγγίζετε από το στρατόπεδο, ένας αστυνομικός τον είχε χτυπήσει και ένας άλλος του είχε ρίξει χημικά στα γενετικά του όργανα. Από αγανάκτηση και φόβο φαίνεται λοιπόν ότι τα είπε όσα είπε. Επίσης, όπως δήλωσε ότι αν η Χρυσή Αυγή αποδειχτεί ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, δεν θα έχει θέση αυτή. Αυτές ήταν κάποιες από τις χαρακτηριστικές ατάκες που είπε ο Στάθης Μπούκουρας. Και να πάμε στον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, όπου φαίνεται πως πολιτική αυτοκτονία χαρακτήρισε κατά την απολογία του να έχει δοθεί εντολή του Παύλου Φίσα. Καταδικάζει, όπως λέει, απερίφραστα το γεγονός της δολοφονίας και είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει εντολή από κανέναν για να γίνει μια δολοφονία. Όταν ένα πολιτικό κόμμα που η χαμηλότερη δημοσκόπηση που δίνει 15% θα ήταν πολιτική αυτοκτονία να δοθεί τέτοια εντολή να σκοτωθεί ο Παύλος Φίσας. Σύμφωνα όμως με τους προστατευόμενους μάρτυρες, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος ήταν αυτός που έστειλε SMS για την κινητοποίηση των ταγμάτων εφόδου. Όσον αφορά όμως τα περιστατικά στον Άγιο Παντελεήμονα, να πούμε λίγο. Για τα βία λοιπόν επεισόδια και τις καθαρίσεις του Άγιο Παντελεήμονα στις Αχαρνές και στην Πλατεία Αττικής, ζήτησαν εξηγήσεις οι ανακρίτριες. Φαίνεται ο ίδιος να δήλωσε πως δεν γνωρίζω τίποτα. Ήταν η απάντηση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου. Βλέπω ότι οι ξένοι υπάρχουν ακόμα εκεί. Έχω ακούσει να λέγεται ότι μπήκαν μέσα στα σπίτια
και τα έχουν βάψει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς εννοούν την εκαθάριση. Δεν έχω γνώσεις για αυτές τις επιθέσεις. Δεν πιστεύω ότι η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής καθοδηγεί σε οποιαδήποτε πράξη βίας. Θεωρώ τον κύριο Μιχαλολιάκο από τους πιο δημοκρατικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Σε αντεπίθεση πάντως να πούμε πως πέρασε η Χρυσή Αυγή μετά την προφυλάκηση των τριών βουλευτών, του Γιώργου Γερμανή, του Παναγιώτη Ηλιόπουλου και του Σταθή Μπούκουρα, με τον Ηλία Κασιδιάρη να καταγγέλει πως η ανακρίτρια Ιωάννα Κλάπα υπάκουσε σε άνωθεν πολιτική εντολή και χωρίς στοιχεία, επειδή φέρεται να είναι σύζυγος του Παναγιώτη Κλάπα, ιδρυτικού στελέχους της Δημοκρατικής Αριστεράς, αλλά και συνεργάτη του Φώτη Κουβέλη. Να περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε όμως συγκεκριμένα εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Η απόφαση προφυλάκησης των βουλευτών της Χρυσής Αυγής ήταν προηλυμένη κατόπιν άνωθεν πολιτικής εντολής και χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο. Ερωτούμε και καταγγέλουμε. Ερωτούμε αν η ανακρίτρια Κλάπα Ιωάννα είναι σύζυγος του Κλάπα Παναγιώτη, ιδρυτικού στελέχους της ΔΗΜΑΡ, στενού συνεργάτη του Κουβέλη, και αν η συγκεκριμένη διορίστηκε, την έφεραν μάλλον στο εφετείο Αθηνών, αμέσως μόλις το συγκεκριμένο κόμμα ανέλαβε τη διοίκηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης το καλοκαίρι του 2012. Να τοποθετηθεί άμεσα ο Υπουργός Αθανασίου. Εάν ισχύει αυτή η καταγγελία, μιλάμε για τεράστιο δικαστικό σκάνδαλο που αποδεικνύει πόσο στημένη είναι η δίωξη κατά της Χρυσής Αυγής. Αυτές λοιπόν ήταν και οι δηλώσεις που έκανε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Έχουμε μπερδέψει τα ονόματα. Ναι, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Ηλία Κασιδιάρη, είναι και αρκετοί. Που έκανε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής φαίνεται πως έχουν κάποιες απορίες και κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την απόφαση που είχε είχαν όλες μαζί οι εφέτες ανακρίτριες για να προφυλακιστούν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Και από τη Χρυσή Αυγή να περάσουμε στο άλλο μεγάλο σκάνδαλο, αυτό του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, με τον πρώην αναπληρωτή διευθυντή του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου Μάριο Βαρότσι. Ξεκίνησε λοιπόν χθες ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση των επισφαλών δανείων του Ιδρύματος. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Τρίτη έχει λάβει και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομινάς, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική. Ο κ. Κοντομινάς υποστηρίζει πως δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Αύριο λοιπόν Τετάρτη αναμένεται και η απολογία του πρώην στελέχους του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου του κ. Χαράλαμπου Γιαγκούδη, ο οποίος συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο κ. Γιαγκούδης είναι απιστία τελεστήσα από κοινού, κατά εξακολούθηση και μη, εκ της οποίας η περιουσιακή ζημιά υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Ελεύθερος όμως υπό όρους, με περιοριστικούς μάλλον όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο Μάριος Βαρότσης για τα δάνεια του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 300.000 ευρώ. Είναι μια εγγύηση μαμούθ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Το πρώην στέλεχος του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου απολογήθηκε για τις κατηγορίες της απιστίας και της συνέδειας εν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, ο κ. Βαρότσης χαρακτήρισε νομότυπα τα δάνεια που δόθηκαν και χαρακτήρισε υπερβολική την έκδοση εντάλματος εις βάρος του. Τα δάνεια πρέπει να κριθούν στον χρόνο που δόθηκαν, καθώς τότε ήταν διαφορετικές οι κομματικές συνθήκες και κανείς δεν μπορούσε να προεξοφλήσει και ότι δεν εξυπηρετούνταν. Φέρεται λοιπόν μεταξύ άλλων να είπε, εξάλλου ήταν δάνεια που δίνονταν σε σημαντικούς επιχειρηματίες και εταιρείες, τόνισε. Αρνήθηκε δε ότι πήρε εντολή από τον Άγγελο Φιλιππίδη για να κάνει τις εισηγήσεις τόσο για την εξαγορά της Best Line, συμφερόντων δηλαδή Κοντομινά, για τις πιστωτικές κάρτες, όσο και για τα επισφαλή δάνεια που δόθηκαν, χωρίς να καταγράφονται οι πραγματικοί δέκτες σε Κοντομινά Λαβρεντιάδη και το ζεύγος Γρυβαία Βάτσικα. Ακόμη και αν γύριζα το χρόνο πίσω, πάλι το ίδιο θα έκανα, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Βαρότσης. Και να πάμε στον κύριο Φιλιππίδη, που την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης του Άγγελου Φιλιππίδη ζήτησε εγγράφος το πρωί από τον εισαγγελέα εφετών αρμόδιο για τα θέματα εκδόσεων Ιωάννη Αγγελίου, δικηγόρος του πρώην Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Αθανάσιος Βαρλάμης. Όπως είπε, ο πελάτης του παρετείται κάθε ένδικου δικαιώματος, ακόμη και της μετάφρασης, προκειμένου να εκδοθεί όσο το δυνατόν συντομότερα στη χώρα μας. Ο σχετικός φάκελος βρίσκεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να αποσταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών για την επίσημη μετάφραση.
Όμως, Έλενα, και το ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έλαβε θέση για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, για την υπόθεση αυτή του ταχυδρομικού ταμιευτήριου. Η υπόθεση λοιπόν του ταχυδρομικού ταμιευτήριου αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου στο σάπιο καθεστώς διαπλοκής και διακομματισμού και των εκπροσώπων με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα δάνεια όλων των τραπεζών και την ζημιά που έχει προκληθεί εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Αναφέρει λοιπόν σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί την άμεση και σε βάθος εξέταση τόσο της υπόθεσης του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση, όσο και των εκθέσεων ελέγχου των επιτροπών του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου για τις συστηματικές τράπεζες. Ο ελληνικός λαός απαιτεί εξηγήσεις και δεν θα ανεχτεί να παίζονται άλλο βρώμικα παιχνίδια πίσω από την πλάτη του για να πλουτίσουν οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Καταλήγει λοιπόν σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοίνωση έξεδωσε επίσης και το ΚΚΕ, όπου όπως αναφέρει η απέτηση για άμεση και μέχρι τέλους διαλεύκανση των σκανδάλων που έρχονται στην επιφάνεια, πρέπει ταυτόχρονα να αποτρέψει κάθε προσπάθεια από προσανατολισμού του λαού που με αφορμή αυτές τις υποθέσεις θα επιχειρεί να συγκαλύψει τις πραγματικές αιτίες των λαϊκών προβλημάτων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΚΚΕ. Και συνεχίζει, επιβεβαιώνει ότι τα διάφορα σκάνδαλα αποτελούν την άλλη όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής που φορτώνει με βάρη το λαό. Η βασική αιτία της διαφθοράς και της ύψης πρέπει να αναζητηθεί στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που αποθεώνει το κυνήγι του κέρδους και οξύνει τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα μονοπόλια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Να αλλάξουμε θέμα. Διαβάσαμε ένα δημοσίευμα στο Βήμα όπου φαίνεται πως την προσεχή αποχώρηση του Γιάννη Στουρνάρα από το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα με ένα περίεργο, θα το χαρακτηρίζαμε, άρθρο που υπογράφει στο Δήμα κάποιος ειδικός συνεργάτης. Αυτό το όνομα χρησιμοποιεί. Η εφημερίδα λοιπόν παρουσιάζει ένα πλήρες σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ο Γιάννης Στουρνάρας θα διαδεχθεί τον Γιώργο Προβόπουλο στην Τράπεζα της Ελλάδας και την θέση του θα πάρει ο σημερινός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Από την άλλη όμως, την ίδια στιγμή μάλλον που ακούγονται αυτά τα δημοσιεύματα, βγαίνει το Πασόκ Νικολέτα και αρνείται οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή. Όπως λέει, δεν έχει συζητήσει ο κύριος το Πασόκ μάλλον, ο κύριος Βενιζέλος, με τον κύριο Σαμαρά για κάποια τέτοια διαδοχή. Δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά... Απέρριψε κάθε σενάριο τέτοιου είδους αντικατάστασης. Τέλος λοιπόν, Έλενα, στα σενάρια που θέλουν τον Γιάννη Στουρνάρα να διαδέχεται τον Μάιο τον κύριο Προβόπουλο στην θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, έβαλε το Πασόκ. Το γραφείο τύπου του Πασόκ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με δημοσίευμα που φέρουν τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο δηλαδή Γιάννη Στουρνάρα, να διαδέχεται τον διοικητή της Τράπεζας, τον κύριο Προβόπουλο, τον Μάιο, δήλωσε λοιπόν τα εξής: δεν έχει γίνει καμία απολύτως συζήτηση, η άμεση ή η έμεση, αναφορά σε παρόμοιο ζήτημα μεταξύ τον κύριο Σαμαρά και Βενιζέλου. Το Πασόκ γνωρίζει ότι η κυβέρνηση που κινείται στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας σέβεται πλήρως το θεσμικό ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας και του διοικητή της. Και αφού είμαστε στα θέματα όσον αφορά τον Γιάννη το Στουρνάρα, να παραμείνουμε σε αυτόν, όπου όπως δήλωσε ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών, έχουμε πετύχει το 80% των στόχων μας, τονίζοντας ότι σκοπεύει να μειώσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για το 2014. Στη συνέντευξη λοιπόν που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, τόνισε ότι η Τρόικα θα έρθει σε λίγες μέρες, ενώ είπε ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα σενάρια περί απομάκρυνσής του. Για πρώτη φορά είμαστε πάνω από τους στόχους και αν συνεχίσουμε έτσι, τότε η βελτίωση των αριθμών θα μεταφραστεί σε βελτίωση της ζωής των πολιτών, είπε ο Υπουργός. Έχουμε πετύχει το 80% των στόχων μας στο δημοσιονομικό κομμάτι, συνέχισε ο Υπουργός και υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε γενικευμένες μειώσεις φόρων και ότι έχει βελτιωθεί το μείγμα πολιτικών μεταξύ μείωσης δαπανών και φόρων. Απαντώντας τώρα στην κριτική που δέχεται από τους βουλευτές, ο Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι έχει άριστες σχέσεις με τους βουλευτές των δύο κομμάτων της συμπολίτευσης, αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτός απλά κάνει τη δουλειά του. Υπηρετώ τους στόχους που μου έχουν τεθεί. Αν υπάρχει εναλλακτική, θα ήθελα να την ακούσω. Δεν έχω ακούσει όμως τίποτα. Φαίνεται λοιπόν να πρόσθεσε ο κύριος Στουρνάρας. Τα έσοδα από την ΔΟΗ στο 12μηνο για πρώτη φορά από το 2001 είναι πάνω από τους στόχους. Αν συνεχίσουμε, η βελτίωση των αριθμών θα μεταφραστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε βελτίωση της συνθήκης της ζωής των πολιτών.
Κλειδίζω όμως να σχολιάσει το νέο φόρο ακινήτων. Είπε ότι το πιο είναι πιο ελαφρύς από τον προηγούμενο και υπογράμμισε ότι δεν μπορεί μια χώρα να μην έχει φόρο ακινήτων. Υποστήριξε δε ότι η Ελλάδα είναι περίπου στον μέσο όρο σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον δήλωσε ότι στα προσεχή έτη δεν αποκλείεται να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι να καταστεί εφικτό η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μειώσεις των φόρων. Ωστόσο όμως τόνισε ότι με τα σημερινά δεδομένα σκοπεύουμε να μειώσουμε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για το έτος 2014. Αναφερόμενος πάντως στις ομαδικές απολύσεις, είπε ότι είναι κάτι που δεν απασχολεί σήμερα τις επιχειρήσεις. Είπαμε στην Τρόικα ότι ουδε μία επιχείρηση θέτει το θέμα. Εκτιμώ ότι η Τρόικα θα δέχτη να μην γίνουν ομαδικές απολύσεις, είπε ο κύριος Τουνάρας. Τώρα για το κούρεμα του χρέους, υποστήριξε ότι δεν είναι θέμα της άρνησης μόνο του Σόιμπλε το γεγονός ότι δεν προχωρά το κούρεμα του χρέους και υπεραμείνθηκε τον όσον είπε στους Financial Times. Όπως υποστήριξε, συντάγματα των κρατών μελών να απαγορεύουν κούρεμα χρέους σε επίπεδο ονομαστικής αξίας, ενώ σε άλλες δεν θα περνούσαν πάνω από τα κοινοβούλια. Στόχος μας είναι να μειώθει το χρέος με άλλους τρόπους, όπως με μείωση επιτοκίων, επανέλαβε ο κύριος Τουρνάρας, υποστηρίζοντας ότι αυτό προβλέπεται από το πλαίσιο που ορίστηκε στο Eurogroup του 2012. Να σημειωθεί πάντως ότι πολύ πρόσφατα ο κύριος Ρέγκλινγκ του ESM εκτίμησε ότι υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια για μειώσεις επιτοκίων. Τώρα, όσον αφορά όμως το σενάριο, όπως είπαμε και πριν, των εφημερίδων περί απομάκρυνσής του από το Υπουργείο και την τοποθέτησή του στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος, απάντησε πως δεν σκέπτεται και δεν τον αφορούν αυτά τα σενάρια. Εγώ δίνω μάχη για την οικονομία και έχω μία μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων μπροστά μου. Δεν με αφορούν τα σενάρια περί απομάκρυνσής μου. Υποστήριξε ότι έχει άρεστες σχέσεις με τους βουλευτές των δύο κομμάτων, ενώ το ίδιο υποστήριξε για τις σχέσεις του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο. Η κριτική των δύο κομμάτων δεν στρέφεται σε μένα. Ανέφερε λοιπόν και πρόσθεσε ότι κάνει την δουλειά του με την στήριξη του Πρωθυπουργού. Ο Υπουργός Οικονομικών επανέλαβε τη στήριξή του στην Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Ασταθερότητας, Αναστασίας Σακελαρίου, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στο πόρισμα της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου για την υπόθεση με τα δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Έχω εμπιστοσύνη στην κυρία Σακελαρίου, μελέτησα το πόρισμα. Η κυρία Σακελαρίου δεν άνοικε στο συμβούλιο που έδωσε το δάνειο. Πήγε μετά στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και προσπάθησε να διασώσει ό,τι μπορούσε για την τράπεζα. Έχω συζητήσει το θέμα με νομικούς και τραπεζίτες, είπε ο Υπουργός, ενώ η ιστορία έχει δείξει ότι ορισμένοι άνθρωποι ίσως αδικήθηκαν. Ήταν η απάντηση που έδωσε για το γεγονός ότι σε άλλες περιπτώσεις που ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, Αθανασόπουλος και Μέργος υπήρξαν παρετήσεις. Για τις τράπεζες τόνισε ότι ετοιμάζεται το νομοσχέδιο, ενώ απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα απολυθούν τράπεζες με χασούρα για το δημόσιο, είπε ότι είναι λάθος να γίνεται αυτού τύπου η συζήτηση. Είπαμε κάποιες δηλώσεις από αυτές που έκανε ο κύριος Στουρνάρας. Καλύτερο όμως είναι να αφήσουμε τον ίδιο, να ακούσουμε μάλλον τον ίδιο να τα λέει μόνος του στην εκπομπή του Sky. Πάνω από τους στόχους. Επομένως, φαίνεται ότι κάτι γίνεται. Και αν συνεχίσουμε έτσι, τότε θα μπορέσουμε πράγματι αυτή η βελτίωση των αριθμών που πράγματι υπάρχει και δεν την αμφισβητεί κανένας, να μεταφραστεί σε μικρό χρονικό διάστημα και σε βελτίωση του επίπεδου ευημερίας των πολιτών. Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ότι δηλαδή υπάρχει σημαντική πρόοδος στα δημοσιονομικά, κύριε Στουρνάρα, και αυτό έχει γίνει με τις θυσίες όλων των Ελλήνων πολιτών. Ακριβώς. Αλλά κανείς επίσης δεν μπορεί να αμφισβητήσει και την κόπωση που υπάρχει στην κοινωνία και την κόπωση που υπάρχει και σε αυτή την κυβέρνηση. Εγώ διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπατε στους Financial Times πριν από μερικά 24 ώρες. Και για πρώτη φορά στα αλήθεια, σας είδα να αντιδράτε τόσο πολύ και τόσο ανοιχτά, όχι μόνο στο διαπραγματευτικό στυλ της Τρόικας, αλλά και στην ουσία των ζητημάτων που βάζει στο τραπέζι, δηλαδή στην ουσία των μέτρων που ζητά. Αυτό λοιπόν δεν συνδέεται με αυτή την επιβάρυνση του πολιτικού κλίματος, η οποία στρέφεται φυσικά και σε εσάς προσωπικά. Κοιτάξτε, έχουμε περίπου επιτύχει το 80% των όσων πρέπει να κάνουμε, ειδικά στο δημοσιονομικό κομμάτι που είναι και το πιο δύσκολο. Έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης, τα αίτια της ελληνικής κρίσης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρωτογενές έλλειμμα στον προϋπολογισμό, αντίθετα υπάρχει πλεώνασμα ένα χρόνο πριν από ό,τι είχαμε σχεδιάσει και επίσης έχουμε εξαλείψει και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά, το αίτιο της κρίσης ποιο ήταν στην Ελλάδα, ότι επί πολλά χρόνια μετά τη μεταπολίτευση ξοδεύαμε αρκετά παραπάνω από ό,τι παρήγαμε. Αυτό δεν ισχύει πια. Επομένως, έχουμε πετύχει ένα
πολύ μεγάλο μέρος, έχουμε καλύψει μάλλον το 80% του δρόμου προς τον τελικό στόχο. Χρειάζεται λίγο υπομονή. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε κάνει τόσα πολλά. Επισημαίνεται όμως τον πολιτικό κίνδυνο παρόλα αυτά. Επισημαίνω τον πολιτικό κίνδυνο, διότι η Τρόικα λογικό από πλευρά τη, αλλά και εμείς λογικό από την πλευρά του δανειζόμενου, να προσπαθήσουμε να θέλουμε ένα πρόγραμμα πιο ήπιο από αυτό που θέλει να επιβάλλει η Τρόικα. Και πολλές φορές τα έχουμε καταφέρει. Θέλω να σας θυμίσω ότι μειώσαμε και το φορολογικό συντελεστή του ΦΠΑ στην εστίαση, μειώσαμε και τους φορολογικούς συντελεστές στο φόρο ακινήτων, περάσαμε πολύ πιο ήπιους νόμους για τους πληστηριασμούς από αυτούς που ήθελε η Τρόικα, δεν κλείσαμε τα ΕΑΣ, την αμυντική βιομηχανία, αλλά προτείναμε ένα σχέδιο αναδιάθρωσης που την κρατάει ζωντανή και υπάρχει εγχώρια προστέμενη αξία. Άρα λοιπόν μπορεί μεν όντως αυτή η τελευταία επισκόπηση να έχει καθυστερήσει, έχει όμως καθυστερήσει διότι είναι δύσκολη και διότι εμείς δεν δεχόμαστε να συνενέσουμε σε πολιτικές που θεωρούμε ότι μπορούν να προχωρήσουν με πολύ πιο ήπιο τρόπο. Δηλαδή, μπορείτε να μας φέρετε ένα παράδειγμα. Σε λίγες μέρες, καταρχήν δεν ξέρω, θα έρθει η Τρόικα. Θα έρθει. Για να το δούμε αυτό. Ξέρετε πότε θα έρθει. Περίπου. Σε λίγες μέρες, όπως λέτε. Σε λίγες μέρες. Δεν θα έρθει στις 15 πάντως. Όπως ήταν προγραμματισμένο. Είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε στο Eurogroup της 27 Ιανουαρίου, αλλά δεν θέλουμε κιόλας, διότι εγώ επιθυμώ να έχουμε τελικά στοιχεία Δεκεμβρίου, διότι έχουμε σημαντικά θέματα που εξαρτώνται από τα τελικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ποια είναι η απώλεια από το ΦΠΑ στην εστίαση. Εμείς λέμε ότι είναι το πολύ 30 με 100 εκατομμύρια το χρόνο. Και πολύ λιγότερη από ό,τι εμείς λέγαμε πριν από λίγους μήνες. Η Τρόικα λέει ότι είναι 280. Άρα θέλετε να καθυστερήσει λίγο, διότι για να έχει στη διάθεσή σας στοιχεία Δεκεμβρίου. Τελικά στοιχεία του έτους, τα οποία ξέρω ότι είναι καλύτερα από αυτά του Νοεμβρίου. Θα αποκρούσετε τις πιέσεις, ας πούμε, μιας που φαίνεται το παράδειγμα του ΦΠΑ να επανέλθει ο ΦΠΑ στο 23%. Δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει στο 23%. Για ένα χρόνο θα είναι στο 13% και θα τους πείσουμε να είναι και για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε δώσει και ισοδύναμα στην Τρόικα, αλλά το ερώτημα είναι ακριβώς πόση απώλεια έχουμε. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πολύ μικρή απώλεια δημοσιονομική. Και τα γενικότερα οι γενικότερες θετικές επιπτώσεις από τη μείωση, παραδείγματος χάρη περισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερος τζίρος, σημαίνει ότι το μέτρο ήταν θετικό. Είχε μειώνει και άλλους φόρους τότε. Δεν είναι απλό. Διότι έχουμε μειώσει και αυτό, έχουμε μειώσει και το φόρο και το φόρο στα ακίνητα. Δεν μπορείς να κάνεις ένα μπαράζ μείωσης φόρων τη στιγμή που ακόμα έχεις δημοσιονομικό κενό. Από τη στιγμή που λέτε ότι έχετε στη διάθεσή σας στοιχεία που δείχνουν ότι λειτουργεί καλύτερα η οικονομία με μειωμένους φόρους, κύριε Στουρνάρα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν το χρησιμοποιείτε αυτό ως επιχείρημα. Προσέξτε, δεν είπα ότι δεν έχουμε απώλεια φόρων. Έχουμε απώλεια εσόδων. Αλλά δεν είναι όμως 280 εκατομμύρια. Είναι περίπου 100 εκατομμύρια. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε γενικευμένες μειώσεις. Γενικευμένες μειώσεις φόρων. Ναι, αλλά μου λέτε ακόμα ότι αυτό έχει θετικές επιπτώσεις σε άλλα πεδία της οικονομίας. Βεβαίως. Και εκεί έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες. Και ρωτώ εγώ, εφόσον ο προϋπολογισμός μας ίσως και λύζεται και πάμε στα ωραία πρωτογενή πλεονάσματα που λέτε, γιατί λοιπόν να μην χάσουμε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια, αφού το αντέχουμε κιόλας με το πρωτογενές πλεόνασμα, και να ενισχύσουμε την απασχόληση. Ναι, διότι οι αγορές ακόμα είναι κλειστές για την Ελλάδα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πέσουμε έξω από το στόχο τον δημοσιονομικό και θα πέσουμε έξω εάν μειώσουμε φόρους στη φάση αυτή. Τους έχουμε μειώσει ήδη, σας είπα. Άρα δεν μπορούμε να τους μειώσουμε κι άλλο. Εξάλλου, όπως ξέρετε, εδώ και ένα χρόνο έχουμε αλλάξει το μείγμα πολιτικής. Ενώ θα έλεγα από την αρχή του προγράμματος μέχρι τώρα ήταν περίπου μισό-μισό αύξηση εσόδων, μείωση δαπανών. Τώρα έχουμε κάνει 2/3 μείωση δαπανών, 1/3. 1/3 αύξηση εσόδων. Επομένως, έχουμε βελτιώσει το μείγμα προς την πλευρά των δαπανών. Παρ' όλα αυτά, η φορολογία είναι αβάσταχτη για τους Έλληνες πολίτες, κύριε Στουρνάρα. Ήταν δύσκολη για το 2013 για έναν ειδικό λόγο. Το 2013 καλύψαμε το παρελθόν όσον αφορά το φόρο ακίνητης περιουσίας κυρίως. Δεν φταίω εγώ που είχαν να σταλούν 3 ΦΑΠ. Έπρεπε να το κάνω, ούτως ώστε να τελειώσουμε με το παρελθόν και να ξεκινήσουμε το 2014 καθαρή. Αυτό κάναμε. Το 2014 δεν θα υπάρχει αυτή η επιβάρυνση φορολογική. Ο νέος φόρος δηλαδή στα ακίνητα, κατά την άποψή σας, είναι ελαφρύς. Είναι πιο ελαφρύς από τον προηγούμενο, σαφώς. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ελαφρύς. Γιατί στην προηγούμενη φορολογία ακινήτων που είχαν οι Έλληνες στις πλάτες τους, είχαν και ένα χαράτσι το οποίο υποτίθεται ότι ήταν έκτακτο, κύριε Υπουργέ. Θυμίζω ότι μειώσαμε αυτό το χαράτσι κατά 15%. Δεν είμαστε χαρούμενοι που μειώσατε 15%
κάτι που εμείς θεωρούσαμε ότι θα το πληρώνουμε ή τουλάχιστον έτσι είχε υποσχεθεί η πολιτική τάξη για ένα ή δύο χρόνια. Δεν μπορεί μια χώρα να μην έχει φόρο ακινήτων. Όχι να έχει φόρο ακινήτων, αλλά το παρουσιάζεται ως μείωση, ότι έχουν μειωθεί οι επιβαρύνσεις των Ελλήνων στα ακίνητα τη στιγμή που στην ουσία έχει μονιμοποιηθεί ένας έκτακτος φόρος τον οποίο μας μειώνεται κατά 15%. Δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει φόρο, που να μην έχει φόρο ακινήτων. Και η Ελλάδα είναι περίπου στο μέσο όρο. Δεν μπορεί να μην έχουμε. Δεν μπορεί να μην έχουμε, διότι δεν θα έχουμε έσοδα τότε. Και ο φόρος αυτός θεωρείται διεθνώς τουλάχιστον από τους πιο δίκαιους φόρους. Θεωρείται λοιπόν ότι είναι ένας ελαφρύς φόρος αυτός για τα ακίνητα. Όχι ότι είναι ελαφρύς φόρος, πάντως είναι πολύ πιο ελαφρύς από ό,τι ήταν το ΕΤΙΔΕ. Ήτανε, θυμίζω, μειώσαμε 15% το ΕΤΙΔΕ. Αλλά όμως ήταν έκτακτο. Μα τι σημαίνει έκτακτο? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποτε ήρθε ένας υπουργός οικονομικών, τον λέγανε Βάγγελο Βενιζέλο, και είπε στους Έλληνες ότι αυτό θα το πληρώσετε για ένα χρόνο, γιατί υπάρχουν έκτακτες δημοσιονομικές ανάγκες. Μετά ο ένας χρόνος έγιναν δύο χρόνια. Και τώρα εσείς λέτε, όχι, αυτό θα μείνει για πάντα, αλλά θα σας το μειώσουμε 15%. Αυτός είναι ένας πολύ πιο ορθολογικός φόρος από το ΕΤΙΔΕ τώρα, διότι απλώνεται σε πολύ περισσότερο κόσμο. Και οι φορολογικοί συντελεστές είναι χαμηλότεροι. Αυτός είναι ένας πραγματικός φόρος ακινήτων. Δεν μπορεί να υπάρξει χώρα στον αναπτυγμένο κόσμο που να μην έχει φόρο ακινήτων. Δεν υπάρχει. Πείτε μου εσείς μία περίπτωση. Μα πάλι μου λέτε για το αν πρέπει να υπάρχει ή να μην υπάρχει. Εδώ δεν διαφωνούμε. Φυσικά να υπάρχει. Δεν μπορεί. Αλλά λέμε για το πόσο μεγάλο είναι αυτός ο φόρος. Μακάρι να είμαστε Νορβηγία και να είχαμε πετρέλαιο και να είχαμε έσοδα. Δεν είμαστε όμως. Άρα αποκλείεται το ενδεχόμενο να μειωθούν τα προσεχή έτη, να μειωθεί η φορολογία στα ακίνητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Προσέξτε. Στα προσεχή έτη, επειδή έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο μπροστά μας να αυξήσουμε τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή και από την φόρο αποφυγή, δεν αποκλείεται όταν πετύχουμε τον τελικό δημοσιονομικό στόχο να αρχίσουμε να μειώνουμε πια φορολογικούς τελεστές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε πολύ μεγάλη φασαρία για το πετρέλαιο θέρμανσης, για την εξίσωση πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης. Εάν μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο στο ναυτιλιακό καύσιμο, για παράδειγμα. Έχετε θα μπορέσει. Δύο χρόνια ισχύει αυτό. Όχι. Έχουμε μειώσει σημαντικά το λαθρεμπόριο καυσίμων στο κύκλωμα πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης. Αν μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε και στο ναυτιλιακό καύσιμο, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε πάλι το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ πάντως υπάρχουν πολλές ενστάσεις, κύριε Υπουργέ. Γιατί εσείς το βλέπετε με τα κουτάκια, τα τετραγωνάκια και τους πίνακές σας. Όμως ο κόσμος έξω λέει, γιατί πρέπει εγώ να πληρώσω για ένα κράτος το οποίο προφανώς δεν έχει άλλο τρόπο, είναι ανίκανο να περιορίσει το λαθρεμπόριο. Όχι. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να περιορίσουμε το λαθρεμπόριο. Ναι, μέσω της αύξησης των φόρων που υπομίζονται όλοι οι πολίτες. Μα πώς, βέβαια, άμα έχεις τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, από 60 σε 412 ευρώ, τότε έχεις ένα τεράστιο κίνητρο λαθρεμπορίου. Πουθενά αλλού δεν συνέβαινε να έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Ακριβώς τώρα τι κάναμε, στερήσαμε το κίνητρο αυτό. Βάλαμε συστήματα εισρωών νεκρών. Τα συνδέσαμε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για να επιτύχουμε και τον έλεγχο του ναυτιλιακού καυσίμου. Εάν σας δοθεί καλό, η δυνατότητα πετύχουμε μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που λέτε, να μειώσετε κάποιους φόρους, θα είναι η προτεραιότητά σας αυτή? Θα δούμε πια. Θα δούμε από πλευράς κοινωνικής δικαιοσύνης ποιοι φορολογικοί συντελεστές θα μπορέσουν να μειωθούν. Δεν σας κρύβω ότι φέτος σκοπεύουμε να μειώσουμε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις, για την ανταγωνιστικότητα και για τον κόσμο. Εδώ υπάρχουν και όμως, θα βελτιώσουμε την απασχόληση. Υπάρχουν, αυτό είναι κάτι πραγματικά σημαντικό. Όχι, εδώ όμως υπάρχουν σημαντικό ενστάσεις για το τι θα προκαλέσει αυτό στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνεπώς, ισοδύναμο μέτρο που θα καλύψει αυτές τις νέες τρύπες που φυσιολογικά θα ανοιχθούν, έχετε βρει? Έχουμε προτείνει ισοδύναμα μέτρα, βέβαια. Καταρχήν, θεωρούμε ότι το κόστος της μείωσης, το καθαρό κόστος, είναι αρκετά χαμηλότερο από αυτό που η Τρόικα είχε υπολογίσει στην αρχή. Και έχουμε στείλει στοιχεία, την Παρασκευή στείλαμε μια επιστημονική μελέτη που κάναμε στο Υπουργείο, που δείχνει ότι το κόστος περίπου είναι το μισό αυτού που η Τρόικα έχει υπολογίσει. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το εφαρμόσουμε γρηγορότερα και ίσως από την αρχή. Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσετε με την Τρόικα, με την επάνωδό της. Ναι, το βέβαια. Θέμα των ομαδικών απολύσεων θα τεθεί τελικά, κύριε Υπουργέ? Το θέμα των ομαδικών απολύσεων είναι κάτι που δεν απασχολεί σήμερα. Δεν απασχολεί σήμερα τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς είπαμε στην Τρόικα ότι ουδεμία επιχείρηση σήμερα, ουδεμία θέτει θέμα ομαδικών απολύσεων. Το έχει αποδεχθεί? Το κουβεντιάζει. Νομίζω ότι αρχίζει και το αποδέχεται. Άρα είναι πιθανό να τεθεί εκτός ατζέντας. Όχι, το έχουν θέσει, αλλά πιστεύω ότι έχουμε ακράδαντα επιχειρήματα ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν χρειάζεται.
Κύριε Στουρνάρα, σήμερα το ΙΟΒΕ σας είναι πάρα πολύ, πολύ γνώριμες αυτές οι μελέτες. Ανακοίνωσε το γνωστό δίκτυο οικονομικού κλίματος. Λέει λοιπόν το εξής, ότι παραμένει στάσιμος αυτός ο δείκτης, επειδή η ανεργία διατηρείται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, επειδή υπάρχει αυτή η σωρευτική φορολογική επιβάρηση. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τον Υπουργό Οικονομικών και από τη συνέντευξη παραχώρηση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Και να περάσουμε στις μίζες, για τα εξοπλιστικά συστήματα που είχαμε νέες ελλείψεις. Κατόπιν λοιπόν ενταλμάτων του ανακριτή Γαβριήλ Μαλή, συνελήφθησαν εχθές το πρωί από άνδρες της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος ελληνικής αστυνομίας, η Σωτήρης Εμμανουήλ και η Ιωάννης Μπέλτσιος. Οι δύο συλλήψεις σχετίζονται με το σκάνδαλο που αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο κύριος Εμμανουήλ είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ενώ ο κύριος Μπέλτσιος συμμετείχε στο σύστημα διακίνησης των μιζών του πρώην υπουργού του Πασόκ, Άκη Τσοχατζόπουλου. Να πούμε πως τους συλληφθέντες είχε κατανομάσει στην απολογία του ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών και νυν προφυλακισμένος για την υπόθεση, Αντώνης Κάντας. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Ο κύριος Εμμανουήλ θα απολογηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο ο κύριος Μπέλτσιος. Να μας πεις λίγο, ποιος ήταν ο ρόλος, Νικολέτα, ουσιαστικά του κύριου Εμμανουήλ σε όλο αυτό? Σύμφωνα, Έλενα, με το παλαιότερο ρεπορτάζ του Ζούγκλα.gr, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των ελληνικών ναυπηγείων ανώνυμη εταιρεία και στενός συνεργάτης των ισχυρών ανδρών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, Ιάννης Μπόκου και Σπύρο Τραβλού, φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ζημιογόνες συμβάσεις. Μιλάμε τώρα που αφορούσαν στην κατασκευή αλλά και στην επισκευή 3-1 υποβρυχίων του τύπου 2-14. Εναντίον όμως του, οι εισαγγελικές αρχές είχαν ασκήσει διώξεις για τα κακουργήματα της παθητικής δωροδοκίας κατά του δημοσίου και της απιστίας περί την υπηρεσία του κατά του δημοσίου. Τελεστήσας δηλαδή με ιδιαίτερα τεχνάσματα, έπαξη και εξακολούθηση καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μιλάμε δηλαδή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Σωτήρης Εμμανουήλ διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο των υποβρυχίων, ενώ η έκθεση κόλαφος της αμερικανικής εταιρείας De Beauvoir και Plimpton τον αποκαλεί χοντρό και τον εμφανίζει να πήρε μίζες συνολικού ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Το υπέρογκο αυτό ποσό φέρεται να εισπράχθηκε μέσω των εταιριών συμφερόντων του Inveco και Metallico. Τώρα να πάμε στον Ταμεία. Το ρόλο του Ταμεία τον είχε ο Γιάννης Μπέλτσιος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην αποκαλούμενη ομάδα Α, η οποία είχε ως αντικείμενο τον χειρισμό των χρηματικών ποσών ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν ως μίζες για την αγορά των 4 γερμανικών υποβρυχίων από την ελληνική κυβέρνηση το 2000. Ο εφοπλιστής Μιχάλης Ματαντός είχε ήδη καταθέσει στις γερμανικές αρχές ότι ο ίδιος έδωσε προμήθεια 1 εκατομμύριο ευρώ στον Γιάννη Μπέλτσιο. Τώρα πάμε όμως να δούμε λίγο ποιος είναι ο κύριος Μπέλτσιος. Λοιπόν, ο Γιάννης Μπέλτσιος διετέλεσε νομάρχης Καβάλας μέχρι και το 1988. Σχημάτισε λοιπόν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ιστορικών επί Υπουργείας του Άκη Τσοχατζόπουλου, ενώ υπήρξε μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας του τομέα αυτοδιοίκησης. Το 2002 τοποθετήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου, όπου αργότερα κατέλαβε την θέση του Προέδρου. Την ίδια χρονιά ανέλαβε και Αντιπρόεδρος στο Αττικό Μετρό. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας κατηγορούμενος, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργήσε, όπως ο Αντώνης Κάντας, ο οποίος επέστρεψε ουσιαστικά στο κράτος τις μίζες που είχε πάρει. Έτσι λοιπόν, το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ επέστρεψε στο ελληνικό δημόσιο ένας ακόμη κατηγορούμενος, όπως είπαμε ότι έχει κάνει και ήδη ο προφυλακισμένος Αντώνης Κάντας για την υπόθεση με τις μίζες στα εξοπλιστικά. Συγκεκριμένα, να πούμε πως ο κατηγορούμενος για την υπόθεση της προμήθειας των TOR M1, ο Γιώργος Καμάρης, ο οποίος φέρεται ως εκπρόσωπος εταιρείας Glavis, επέστρεψε υπέρ του ελληνικού δημοσίου χρήματα που σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει ότι του είχε δώσει να διαχειρίζεται ο ήδη καταδικασμένος για τις χρυσές μίζες πρώην διευθυντής εξοπλιστικών, ο Γιάννης Μπόκος. Κατά τη διάρκεια όμως της απολογίας του, μάλιστα στους ανακριτές κατά της διαφθοράς, Γαβρίλη Μαλή και Γιάννη Σταυρόπουλο, ο κύριος Καμάρης είχε δείξει εδώ και καιρό ως τον πραγματικό δικαιούχο της εταιρείας, τον Γιάννη Μπόκο. Υπενθυμίζεται ότι την τακτική της επιστροφής των χρημάτων από τις παροχές πληρωμές, από τις παράνομες πληρωμές, είχε επιλέξει πρώτος ο ήδη προφυλακισμένος Αντώνης Κάντας, καθώς με ενέργειες των δικηγόρων του Γιάννη Ματζουράνη και Ηλία Μπίσια έχουν φτάσει στα ταμεία του δημοσίου περίπου 10,1 εκατομμύρια ευρώ από μίζες. Μιλάμε για τρομακτικά ποσά.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Εγώ τα λέω και ανατριχιάζω καμιά φορά. Λέω, δεν μπορεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ο οποίος είχε κάποια εξουσία σε εισαγωγικά, έπαιζε με τα χρήματα του δημοσίου και για τέτοια ποσά. Δεν μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Όπως φαίνεται, κι άλλος παίζει με το δημόσιο. Γενικότερα παίζει με το σύστημα. Και φυσικά ο λόγος για τον Μισελ, τον πολύ αγαπημένο Μισελ Λιάπη, αλλιώς Μιχάλη Λιάπη, ο οποίος αφού και γύρισε μάλλον από το ταξίδι αναψυχής, ψυχικής εκτόνωσης μάλλον, έτσι δεν το είχε αναφέρει, ως ταξίδι ψυχικής εκτόνωσης, μιλάμε για το ταξίδι στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, φαίνεται πως έφυγε για ακόμα ένα ταξίδι, μπορεί να είναι αναψυχής. Σκέφτομαι τώρα, χθες έβλεπα μία εκπομπή στην τηλεόραση όπου σχολιάζανε τον κύριο Λιάπη και έλεγε λοιπόν για το σπίτι που είχε στην Ευρυτανία. Κάτσε να δεις, δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς το λέγανε. Δωμάτια Λιάπης, ενοικιαζόμενα δωμάτια Λιάπης. Ενοικιαζόμενα δωμάτια Λιάπης, υποτίθεται ότι ήταν ενοικιαζόμενα δωμάτια, που τελικώς φάνηκε πως δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ κανένας άλλος από τα δωμάτια αυτά παρά μόνο ο κύριος Λιάπης και η οικογένειά του. Για να ηρεμήσει ψυχικά, ρε η Έλενα. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει. Αυτό θέλω να σου πω, ότι εφόσον γύρισε από το ταξιδάκι αυτό που πήγε στην Κουάλα Λουμπούρ. Εχθές μάθαμε ότι πέρασε τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα με άγνωστο προορισμό. Βέβαια, λάθος το θέτω, φαίνεται πως το ταξίδι που κάνει ο προορισμός του τελικά, μάλλον είναι η Ρουμανία. Μάλλον θα το δούμε και σήμερα. Πάντως, όπως μετέδωσε το δίκτυο Σερών, ο πρώην υπουργός εντοπίστηκε στο τελωνείο του Προμαχών, ενώ του έγινε ενδελεχής έλεγχος όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στις πινακίδες του οχήματος. Αφού την πάτησε. Για το θέμα αυτό που λες τόσο ωραία τώρα για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, έχει συνέχεια το θέμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ότι πήρε τότε την κρατική επιδότηση μάλλον για να φτιάξει τα και καλά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Σύμφωνα τώρα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου, μετά το θέμα αυτό που είπαμε ότι ανέκυψε για τα κίνητα της οικογένειας Λιάπη, φαίνεται λοιπόν πως έχει κάποια πλαστά στοιχεία σχετικά με την επιφάνεια του πολυτελούς εξοχικού του για να γλιτώσει δημοτικά τέλη. Τέλος το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και το χαράτσι μέσω της ΔΕΗς, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς και συγκεκριμένα στο Μεγάλο Χωριό, το Τμήμα Εισόδων του Δήμου, προέβη λοιπόν σε έκτακτο έλεγχο για τη διαπίστωση τυχών αποκλήσεων. Από τον έλεγχο λοιπόν του φακέλου της πολεοδομίας προέκυψε ότι τα τετραγωνικά του ακινήτου είναι 233,05, ενώ κατά την τελευταία τριετία τα δημοτικά τέλη, σύμφωνα με το αρχείο της ΔΕΗ, αντιστοιχούν σε 70 τετραγωνικά. Είτε δηλαδή προκύπτει μια διαφορά 250,80 ευρώ ετησίως. Ήδη όμως, Έλενα, να σου πω πως έχει ενημερωθεί η ΔΕΗ με έγγραφο του αρμόδιου αντιδημάρχου, στο οποίο ζητείται η επικυρωποίηση του σχετικού αρχείου. Ο Δήμος Καρπενησίου θα προχωρήσει άμεσα σε σύνομες διαδικασίες για να διεκδικήσει τα ωφέλιμα των παρελθόντων ετών. Τα οφειλόμενα. Τα οφειλόμενα. Γιατί είναι αρκετά τα οφειλόμενα. Πολλά τα λεφτά, Έλενα, αλλά όχι εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι κάποιες. Εντάξει, από όπου μπορεί ο κύριος Λιάπης γλίτωνε χρήματα. Είτε από τις πινακίδες, από τα τέλη κυκλοφορίας, από τα δημοτικά τέλη τώρα και τη ΔΕΗ, από όπου μπορούσε. Να σου πω όμως, Έλενα, πως αναφορικά την δήλωση αυτή την έκανε ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Ναι, είναι ο δήμαρχος της πόλης του Καρπενησίου. Κοίτα λοιπόν σπίτι, όλο με πέτρα απ' έξω. Ωραίο σπίτι. Είναι ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Δεν είναι σπίτι. Μπορεί να είναι σπίτι για τον κύριο Λιάπη. Για Δήμο και το υπόλοιπο χωριό, όπως ήθελα να φανεί, ήταν ενοικιαζόμενα δωμάτια Λιάπης, λοιπόν. Rooms to let Λιάπης. Και τώρα από την Ελλάδα, να κάνουμε ένα μικρό, να περάσουμε λίγο μάλλον στη Γαλλία και στο άρθρο που υπογράφει η δική μας συντάκτρια, η Μαριάννα η Μαρμαρά, και στο οποίο φαίνεται λοιπόν πως ο πολυσυζητημένος έρωτας του Φρανσουά Ολάντ και της Ζουλιέτ. Ζουλιέτ την έστειλε στο νοσοκομείο τη σύζυγο. Τη σύζυγο την έστειλε, ναι. Δεν φάνηκε δηλαδή η δημόσια. Θα έλεγα μια έκφραση τώρα, αλλά δεν μου επιτρέπετε. Ναι, αυτό και εμένα μου έρχεται τώρα αυτή η λέξη. Δεν φάνηκε τέλος πάντων η δημόσια. Ο δημόσιος εξευτελισμός, θα λέγαμε. Εξευτελισμός της γυναίκας, την έστειλε και στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν, είμαστε στη Γαλλία. Έχουμε έναν σοσιαλιστή πρόεδρο, αρκετά ερωτικά σκάνδαλα και εμπλοκή συν της άλλης της κορσικανής μαφίας. Είναι το τετράπτυχο λοιπόν που συνθέτει το μονοπόλιο των αντιφατικών αποκαλύψεων που διαδέχεται η μία την άλλη για την ερωτική ζωή του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ από την περασμένη Πέμπτη.
Την ώρα λοιπόν που η δημοτικότητα του σοσιαλιστή Ολάντ, στον οποίο οι Γάλλοι ψηφοφόροι είχαν επενδύσει πολλά πριν την εκλογή του το 2012, κατρακυλά συνεχώς, εξαιτίας αφενός της αύξησης της ανεργίας και αφετέρου του συντηρητισμού μετά την επιλογή του να νομιμοποιήσει τους γάμους μεταξύ ομοφυλοφίλων, έρχεται το περιοδικό Closer να τις σπρώξει ακόμα πιο χαμηλά. Παρ' όλα αυτά, την Κυριακή, μια δημοσκόπηση έδειξε ότι η υπόθεση δεν έχει καμία επίπτωση στην ήδη πολύ χαμηλή δημοτικότητα του Φρανσουά Ολάντ και πως το 77% των Γάλλων θεωρεί πως εμπίπτει αυστηρά στη σφαίρα του ιδιωτικού. Από την Πέμπτη, λοιπόν, οπότε και διαφημίστηκε το αποκλειστικό φωτορεπορτάζ που αποδεικνύει τη σχέση του Γάλλου Προέδρου με την διάσημη Γαλλίδα κομική ηθοποιό Ζούλι Γκαγιέ, ενώ ο ίδιος σύζει στο Μέγαρο των Ηλυσίων με τη δημοσιογράφο Βαλερή. Τα ερωτικά τετρίπια, θα λέγαμε, τετρίπια του Ολάντ είναι το κεντρικό θέμα των γαλλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο, καθώς είδαμε ότι το θέμα του Προέδρου της Γαλλίας έχει κάνει, θα λέγαμε, το γύρο του κόσμου. Να πούμε πως σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η 48χρονη Βαλερή Τριερβελέρ διαθέτει γραφείο στο Προεδρικό Μέγαρο και τον συνοδεύει στις επισκέψεις του στο εξωτερικό. Πληροφορήθηκε λοιπόν τα καθέκαστα από το στόμα του Προέδρου το βράδυ της Πέμπτης, δηλαδή μερικά λεπτά πριν αποκαλυφθούν από το περιοδικό Closer. Η Τριερβελέρ λοιπόν, η οποία εισήχθη σε νοσοκομείο την Παρασκευή λόγω μεγάλης μελαγχολίας, φαίνεται έτοιμη να συγχωρήσει, αλλά θέλει να μάθει πολύ γρήγορα ποιες είναι οι προθέσεις του Φρανσουά Ολάντ, γράφει η εφημερίδα, επικαλούμενη ένα μέλος του περιβάλλοντός της. Σημειώνεται ότι ο Φρανσουά Ολάντ δεν έχει παντρευτεί ποτέ ούτε τη Βαλερή Τριερβελέρ, με την οποία συνδέεται ερωτικά από το 2000, ούτε τη Σεγκολέν Ρουαγιάλ, τη μητέρα των 4 παιδιών του. Μόνο ότι το Γαλλικό Σύνταγμα δεν προβλέπει τίποτα αναφορικά με το καθεστώς της πρώτης κυρίας, αποτελεί παράδοση αυτή η τελευταία να διαθέτει μέσα τα οποία τίθενται στη διάθεσή της από το Προεδρικό Μέγαρο. Τώρα ακόμη όμως μια αποκάλυψη που δίνει στο ερωτικό σκάνδαλο άλλες διαστάσεις συνταράσει ακόμη περισσότερο το εσωτερικό της γαλλικής κυβέρνησης. Την Κυριακή, ηλεκτρονικές εκδόσεις των Mediapart και La Point επιβεβαιώνουν με ρεπορτάζ τους ότι το διαμέρισμα που είχαν μετατρέψει ο Λαντ και οι Γκαγιέ σε ερωτική φωλίτσα είναι ιδιοκτησίας ανθρώπων που συνδέονται με την κορσικανή λοιπόν, μαφία, Έλενα. Αν και σήμερα ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος δήλωσε στο France TV Info και στο γαλλικό πρακτορείο σοκαρισμένος από την είδηση και την διέψευσε κατηγορηματικά. Αυτό όμως δεν φαίνεται να καλυμμάρει τα πεινασμένα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από ό,τι φαίνεται, η επερχόμενη συνέντευξη τύπου σήμερα του Γάλλου Προέδρου για τα κρίσιμα θέματα της οικονομίας θα μετατραπεί σε ερωτική αρένα για τον Φρανσουά Ολάντ. Από προσανατολισμός της κοινής γνώμης από την καυτή πατάτα της οικονομίας ή ένα ερωτικό σκάνδαλο με άρωμα μαφίας που πρέπει να εξεταστεί σε βάθος. Αναρωτιούνται λοιπόν πολλοί αναλυτές στη χώρα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τη χειρότερη στιγμή για τον σοσιαλιστή πρόεδρο, ο οποίος ήλπιζε να γυρίσει στη σελίδα ενός καταστροφικού 2013, το οποίο σηματοδοτήθηκε κυρίως από την αδυναμία του να εκπληρώσει τη δέσμευσή του να αντιμετωπίσει την ανεργία. Ενώ ετοιμάζονταν λοιπόν να μιλήσει ενώπιον 500 δημοσιογράφων για τη νέα κοινωνική και φιλελεύθερη οικονομική πολιτική του, τις μεγάλες γραμμές της οποίας είχε παρουσιάσει στις 31 Δεκεμβρίου, ο Ολάντ αυτή τη στιγμή βρίσκεται εμπλεγμένος σε ένα ακόμη δίλημα που προκαλεί αμηχανία στην παράταξή του, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλει πως απαξιώνει το λειτουργήμα του ηγέτη της Γαλλικής Δημοκρατίας. Πάντως να πούμε πως το Mediapart αναφέρει την Κυριακή στο επίμαχο άρθρο του ότι το διαμέρισμα, στο 8ο δημοτικό διαμέρισμα του Παρισίου, πολύ κοντά δηλαδή από τα ηλίσια παιδεία, είναι στο όνομα του Μισελ Φεράτσι. Φεράτσι, υποθέτω πως είναι, δεν ξέρω αν κάνω κάποιο λάθος, Έλενα. Πρόκειται λοιπόν για τον Γάλλο ηθοποιό που εμφανίστηκε στην σειρά Μαφιόζα και καταδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2013 σε 18 μήνη φυλάκιση με αναστολή για την υπόθεση υπεξαίρεσης υπέρ της κορσικανής μαφίας στο παιχνίδι Wargam. Σύμφωνα λοιπόν με το ίδιο άρθρο, το διαμέρισμα υπονοικιάστηκε, να πούμε, στην Γκαγιέ από την επίσης ηθοποιό Εμμανουέλ Χάνκ, που είναι πρώην σύζυγος του Μισελ Φεράρι και υπήρχε σύντροφος του Φρανσουά Μεσίν, για τον οποίο λοιπόν υπήρχε για πολλά χρόνια η φήμη ότι είναι μέλος της κορσικανής μαφίας.
Ο Μασίν δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2013, να πούμε αναφερικά. Την ίδια μέρα, πάντως, την Κυριακή, ο δικηγόρος του Μισελ Φεράτς, με δηλώσεις στο Γαλλικό Πρακτορείο, διέψευσε την οποιαδήποτε σύνδεση του πελάτη του με το επίμαχο διαμέρισμα. Μετά από αυτόν τον όγκο πληροφοριών, μέσα σε ελάχιστες ώρες, ο φερόμενος ως πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ονόματι Jean-Pierre Discajot, ηλικίας 79 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έμεινε σε αυτό το σπίτι από το 1962 μέχρι και το 2013, οπότε και άρχισαν το μισθώνει. Ιδιαίτερα σοκαρισμένος από όλα αυτά που λέγονται για εμένα. Ότι έχω υπάρξει δηλαδή στο παρελθόν μαφιόζος, ένας προστάτης του ΚΑΚ 40 που το διαμέρισμα στο οποίο ζούσα επί 40 χρόνια ήταν ένα μπορντέλο. Μάλιστα διαβεβαίωσε ότι θα αλλάξει μέσω του δικηγόρου του όλα τα απαραίτητα μέτρα, αν όλο αυτό συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Και θα γυρίσουμε πάλι πίσω στα δικά μας, όπου έχουμε εξελίξεις. Να δούμε μάλλον τις εξελίξεις γύρω από την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού. Φαίνεται λοιπόν πως έναν ακόμα αδελφό του, εκτός από τον Βασίλη Ξηρό και τον ανιψιό του, φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί την πρόθεσή του να αποδράσει, παραβιάζοντας την άδειά του. Την ίδια στιγμή η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του μέλους στις 17 Νοέμβρη. Έτσι, όπως φαίνεται, η αστυνομική είναι πλέον πεπισμένη για τις ισχυρές σχέσεις του Χριστόδουλου Ξηρού με μέλη της οργάνωσης Πυρήνες της Φωτιάς. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, όπως όλα δείχνουν, έχει κληθεί στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να καταθέσει αύριο ή μάλλον σήμερα να καταθέσει, όσο ενδεχομένως να γνωρίζει ο πατέρας των αδερφών Νικολόπουλου, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές είναι μέλη των Πυρήνων, με έναν εκ των δύο να έχει ήδη καταδικαστεί σε συνολική ποινή 68 ετών. Ταυτόχρονα να πούμε πως οι αστυνομικοί συντάσσουν δικογραφία που θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης αναφορικά με την απόδραση του Ξηρού, έτσι ώστε ο δικαστικός λειτουργός να ασκήσει τις ανάλογες ποινικές διώξεις για όσους εμπλέκονται, για όσους μάλλον ανθρώπους που φαίνεται να είναι εμπλεκόμενοι και χρειάζεται. Και να πάμε στη λίστα Λαγκάρντ, όπου φαίνεται ότι τη δικογραφία για την υπόθεσή της, με βασικό εμπλεκόμενο βέβαια τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Παπακοσταντίνου, άρχισε ήδη να μελετά ο αεροπαγήτης ειδικός συνακριτής Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, και μετά θα αρχίσει να καλεί τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο γραφείο του. Παράλληλα, ο κ. Τσαλαγανίδης εξετάζει το ενδεχόμενο να πάρει εκείνος και τις συναφείς εκκρεμείς δικογραφίες των μη πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι υποθέσεις λοιπόν αυτές αφορούν τους πρώην επικεφαλής του ΔΟΕ του Ιωάννη Διώτη και Γιάννη Καπελάρη και συγγενικά πρόσωπα του κ. Παπακοσταντίνου, όπως είναι η Ελένη Παπακοσταντίνου, ο σύζυγος των Σιμεών Σικιαρίδη και ο Ανδρέας Ρωσόνης. Και να πάμε στην μεγάλη συμφωνία, την Συμφωνία Πολλών Εκατομμυρίων, που φαίνεται λοιπόν πως οι πόλεις του συνόλου της παραγωγής του πετρελαίου από τα κοιτάσματα του Πρίνου θα γίνουν στην πολυεθνική BP, που υπεγράφει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος μεταξύ της εταιρείας Energean Oil, που εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα της περιοχής, και της εταιρείας BP Oil International. Παράλληλα, να πούμε πως υπεγράφει και τροποποιητική σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την Energean, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εμπορική συμφωνία των δύο εταιριών, καθώς με το σημερινό καθεστώς το σύνορο της παραγωγής πωλείται υποχρεωτικά στον ΕΛΠΕ. Να πούμε πως η τελετή υπογραφής... Στα ελληνικά, να πούμε συγκεκριμένα. Ναι, Έλενα, να πούμε πως η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, παρουσία του Υπουργού Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος υπέγραψε την τροποποίηση της σύμβασης με την Energean για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Του πρεσβευτή λοιπόν της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, Τζον Κίτμερ, και της Κάλολ Χουλ, επικεφαλής των τομέα εφοδιασμού και εμπορίας της BP για την Ευρώπη, η οποία, να πούμε, πως υπέγραψε μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβολο της Energean, Μάθιο Ρίγα, την εμπορική συμφωνία των δύο εταιριών. Πρόκειται λοιπόν για συμβόλαιο αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων που σηματοδοτεί, σύμφωνα με πηγές της ενεργειακής αγοράς, την επαναδιαστηροποίηση της BP στην Ελλάδα, καθώς υπενθυμίζεται ότι η πολυεθνική είχε αποχωρήσει από την χώρα το 2009, μεταβιβάζοντας τις εμπορικές δραστηριότητες και το δικαίωμα χρήσης του σήματός της στην Ελλάδα στον όμιλο των ελληνικών πετρελαίων. Η αξία της συμφωνίας υπολογίζεται με βάση τις προβλέψεις για την παραγωγή πετρελαίου από τα κοιτάσματα του Πρίνου κατά την επόμενη εξαετία, που είναι η διάρκεια του συμβολέου με την BP και τις ρέχουσες τιμές πετρελαίου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το πετρέλαιο. Και ακούσαμε λοιπόν για σχολική ανάπαυλα και λευκή εβδομάδα στα σχολεία. Τι είναι όμως αυτό? Είναι λοιπόν μετά το εγχείρημα της λευκής νύχτας που διοργανώθηκε στο κέντρο της Αθήνας στο διάστημα των Χριστουγέννων, των Χριστουγεννιάτικων μάλλον εορτών. Τώρα η κυβέρνηση εξετάζει τη θέσπιση του νέου ευρωπαϊκού θεσμού της λευκής εβδομάδας στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, τα Υπουργεία Παιδείας και Τουρισμού, μετά από την πρόταση των ξενοδόχων,
στόχων προσανατολίζονται στο Λευκό Πενθήμερο Τουρισμού με ορισμένες ημέρες σχολικής ανάπαυλας τον Μάρτιο, προκειμένου να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός. Όπως τονίζεται λοιπόν σε χθεσινή ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, η πρόταση της αντιμετωπίστηκε θετικά επί της αρχής από την κυβέρνηση με προσωπικό ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Κατά την πρόσφατη σύσκεψη για τον τουρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας επανεξετάζονται τρόπους για την υλοποίηση της πρότασης, καθώς και τις σχετικές προϋποθέσεις και φυσικά τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να υπάρχουν. Να πούμε πως οι πηγές του Υπουργείου Παιδείας αναφέρουν ότι εάν τελικά αποφασιστεί να δοθούν 2 μέρες αμέσως μετά την καθαρά Δευτέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση των διδακτικών, των ημερών μάλλον του διδακτικού έτους, καθώς αυτές οι 2 ημέρες θα μειωθούν για παράδειγμα από τις προβλεπόμενες ημέρες πραγματοποίησης περιπάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν κινούνται και τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας, εξετάζοντας τρόπους για την υλοποίηση της πρότασης, καθώς και τις σχετικές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες. Αν ισχύσει λοιπόν ο νέος τουριστικός θεσμός, οι μαθητές θα απολαύσουν αποκριάτικες διακοπές διάρκειας 9 ημερών, αφού τα σχολεία θα κλείσουν Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και θα ξανανοίξουν τη Δευτέρα στις 10 Μαρτίου. Ο Μάρτιος, όπως φέρεται, και θα συνεχίσει να αποτελεί περίοδο διακοπών, καθώς λόγω του γεγονότος ότι στις 25 Μαρτίου είναι φέτος τρίτη οι γιορτές των σχολείων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 24 ημέρα Δευτέρα. Έτσι λοιπόν οι μαθητές μετά τις διακοπές της περίοδου 1 μέχρι και τις 9 Μαρτίου θα έχουν κι άλλο ένα τετραήμερο μέσα στον Μάρτιο και συγκεκριμένα από τις 22 μέχρι και τις 25 Μαρτίου. Αν δηλαδή αφαιρέσει κανείς τη Σαββατοκύριακο, οι μέρες που θα πραγματοποιηθούν μαθήματα είναι μόλις 14. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και με τη Λευκή Εβδομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει, αν θα κάτσουν τα παιδιά αυτές. Για τα παιδιά νομίζω θα είναι πολύ θετικό. Και ταξιδάκι και δεν θα έχουν και σχολείο. Ωραία, Ναι, ωραία. Σου έχουν λείψει τα σχολικά χρόνια? Όχι, καθόλου. 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 Δεν ξέρω. Τι, όχι, δεν μου έχει λείψει. Ωραία ήταν, αλλά. Τι ξέρω. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα ποτέ πάρα πολύ. Ειδικά το πρωινό ξύπνημα. Και ιδίω τώρα τι ώρα ξυπνά, Έλληνα, που δεν σ' άρεσε το πρωινό ξύπνημα. Ξυπνάω ακόμα πιο νωρίς τώρα από τότε, αλλά. Ήταν διαφορετικά, ξέρετε, μας βάζανε 2 ώρες. Συνήθως οι 2 πρώτες ώρες ήταν τα πιο βαρετά μαθήματα και οι πιο κακοί καθηγητές. Τα θυμάμαι έτσι λίγο εφιαλτικά. Τέλος πάντων, να είναι όλοι οι άνθρωποι καλά τώρα, όλοι οι καθηγητές. Βέβαια, είχα πολύ καλούς καθηγητές. Απλά είχα και κάποιους, νομίζω το ξέρετε όλοι γενικότερα, υπάρχουν και καθηγητές οι οποίοι δεν κάνουν σωστά το έργο τους. Γιατί είναι έργο ουσιαστικά αυτό που κάνουν οι καθηγητές. Πάμε λοιπόν στον κύριο Θεοχάρη, που φαίνεται πως είναι πολύ χουβαρντάς. Εκτός από αυτό, όχι, ο κύριος Θεοχάρης φαίνεται πως είναι ελάτρης των social media, μιας και εχθές κάλεσε όλους τους φορολογουμένους να δώσουν ό,τι μπορούν, δηλαδή από αυτούς που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, μέσω του Twitter. Έτσι λοιπόν, εφόσον έγινε αυτή η συζήτηση μέσω Twitter, ουσιαστικά στο Twitter απάντησε σε έναν συνταξιούχο του ΙΚΑ, ο οποίος χρωστούσε στην εφορία 13.000 ευρώ και αδυνατεί να αποπληρώσει με τον αριθμό των δόσεων που του επιτρέπει η φορολογική νομοθεσία. Ο κύριος Χάρης είπε επί λέξη: δίνετε άτυπα ό,τι μπορείτε. Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά που ο κύριος Θεοχάρης δίνει τη συγκεκριμένη συμβουλή. Το προηγούμενο μήνα είχε αναφέρει στο ίδιο μιλώντας στην εκπομπή της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου στο Σταρ. Να, ενώ το έχει δηλώσει και σε άλλες φυσικά φορές και άλλες φορές δημόσια. Επί της ουσίας όμως, ο φορολογούμενος που δεν έχει παχθεί σε ρύθμιση αλλά δίνει άτυπος ό,τι μπορεί, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να ληφθούν εναντίον του μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Ενώ όπως φυσικά τις κατασχέσεις, και αυτό γιατί έστω και άτυπος, το χρέος εμφανίζεται εν μέρη να εξυπηρετείται. Το δικαιολόγησε βέβαια όλο. Γι' αυτό λέω ρε παιδί μου ότι είναι χουβαρντάς. Κλείσε όλους, δώστε παιδιά, δώστε ό,τι μπορείτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, άτυπη συμφωνία λοιπόν, όπως είπαμε με την εταιρεία. Ουσιαστικά τι είπε τώρα, πώς το δικαιολόγησε όλο αυτό το tweet ο κύριος Θεοχάρης? Είπε ότι στις περιπτώσεις που οι φορολογουμένοι δεν έχουν ούτε τα ουσιαστικά δεδομένα για να μπορέσουν να μπουν σε ρύθμιση, δηλαδή δεν μπορούν να αντέξουν το ποσό της δόσης, αλλά ούτε τα τυπικά δεδομένα, δηλαδή το να μειώσουν το ποσό της δόσης, τότε θα πρέπει να κάνουμε μια άτυπη συμφωνία, να δηλώσουν τι μπορούν να πληρώνουν, φυσικά κάποιο ποσό που να έχει κάποια αξία, με την έννοια να μειώνουν την οφειλή.
Και πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση λαμβάνουμε υπόψη τη θετική πρόθεση του φορολογουμένου να μειώσει το χρέος του. Απλώς, όπως είπε, ζητάει να ενημερώσει την εφορία ώστε να είναι ενήμερη για το τι συμβαίνει και να δείχνει έτσι ότι έχει την πρόθεση να καταβάλει τις οφειλές του. Ερωτηθείς πάντως αν ο φορολογούμενος Έλληνα που δείχνει καλή πρόθεση εξυπηρέτηση των φορολογικών του υποχρεώσεων μπορεί να, και να μπλοκάρει ενδεχόμενες κατασχέσεις. Ο κύριος Θεοχάρης σημείωσε: σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε αυτό το πράγμα υπόψη, αλλά δεν υπάρχει βέβαια καμία νομική εξασφάλιση ότι δεν θα προχωρήσουμε σε κατασχέσεις. Ιδιαίτερα όμως θα το κάνουμε αυτό αν δούμε ότι υπάρχουν φορολογούμενοι που έχουν εισοδήματα, έχουν πηγές, αλλά απλώς δεν καταβάλλουν τις οφειλές τους. Όχι γιατί πραγματικά βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας, αλλά γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες. Αυτό βέβαια δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτό από την εφορία. Και καλά θα κάνει η εφορία να μην, κατά τη γνώμη μου, να μην δεχτεί κάτι τέτοιο. Καλά, λοιπόν, μετά από αυτό να πάμε λίγο στους ανεξάρτητους Έλληνες, όπου φαίνεται πως διαγράφουμε απόφαση του Πάνου Καμένου από την κοινοβουλευτική ομάδα ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Νταβρής, ο οποίος δεν παρέστηκε στην χθεσινή κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο κύριος Νταβρής, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο των Εξάρτητων Ελλήνων, εξηγούσε τους λόγους της απουσίας του, σημειώνοντας ότι δέχεται κριτική και επιθέσεις από άλλες στελέχη του κόμματος. Την ίδια στιγμή και μετά από περισσότερες από 5 ώρες συνεδρίασης, φαίνεται πως οι τόνοι στην κοινοβουλευτική ομάδα έπεσαν και δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις. Αμέσως μετά, ο κύριος Πάνος Καμένος, έχοντας με μια συμβολική κίνηση όλους τους βουλευτές, από πίσω δήλωσε: με ιδιαίτερα μεγάλη λύπη, κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, θέλουμε ομόφωνα να δηλώσουμε ότι θα στενοχωρήσουμε ιδιαίτερα τα διαπλεκόμενα συμφέροντα στην κυβέρνηση και την Τρόικα. Παραμένουμε ενωμένοι, δυνατοί. Μπορούν να συνεχίσουν να ανησυχούν με μία μόνο απώλεια του βουλευτή Αχαΐας, ο οποίος δεν προσήλθε και ο οποίος διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι να αποφασίσει να γυρίσει στο σπίτι του. Με συμπνία λοιπόν, σαν μία γροθιά για τους ανεξάρτητους Έλληνες όλης της Ελλάδας, θα προχωρήσουμε προκειμένου να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας. Είναι πολλοί οι τραπεζίτες, οι εκδότες και οι καναλάρχες που άλλοι έχουν συλληφθεί και άλλοι πρέπει να συλληφθούν. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν οι δηλώσεις. Και να πάμε λίγο να φύγουμε από την Ελλάδα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Μίκαελ Σουμάχερ, μιας και φαίνεται πως συνεχίζεται το θρίλερ με τον πρώην πιλότο της Φόρμουλα 1, ο οποίος νοσηλεύεται ακόμα και σήμερα σε κατάσταση τεχνητού κόμματος για 17η ημέρα μετά από το ατύχημα που είχε σε πίστα σκι στις Άλπες. Οι θεράποντες λοιπόν, οι ιατροί του παραμένουν σιωπηλοί, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει σε 2 επεμβάσεις ώστε να μειωθεί η πίεση στον εγκέφαλό του από τα αιματώματα που προκάλεσε η εγκεφαλική αιμορραγία. Βάσει του πορίσματος των εισαγγελικών αρχών, ένα από τα πέδιλα του Σουμάχερ χτύπησε σε βράχο, και γεγονός που τον οδήγησε σε πτώση. Το αποτέλεσμα, όπως ξέρουμε πια, ήταν να χτυπήσει το κεφάλι του σε άλλο βράχο, 8 μέτρα μακριά από την πίστα. Αυτά λοιπόν ήταν και τα νέα για την πορεία της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ. Και να πάμε στην Ισπανία, όπου βία επεισόδια για την ανάπλαση του δρόμου στην πόλη Μπούργκος. Για τρίτη λοιπόν συνεχόμενη βραδιά την Κυριακή συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις πολιτών με δυνάμεις ασφαλείας στην πόλη Μπούργκος στη Βόρεια Ισπανία. Οι διαδηλωτές ουσιαστικά, Νικολέτα, διαμαρτύρονται για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διαμαντήσει 13 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπλαση ενός κεντρικού δρόμου. Από την περασμένη λοιπόν Παρασκευή που άρχισαν τα επεισόδια, 40 άτομα συνελήφθησαν και 11 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Θεωρούν λοιπόν πως η οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν επιτρέπει τόσο δαπανηρά έργα. Ο Δήμαρχος όμως της πόλης Μπούργκος υπεραμείνεται του έργου, ισχυρίζεται πως οι περισσότεροι κάτοικοι ντρέπονται για την εικόνα της πόλης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την Ισπανία. Και να πάμε στην κηδεία του Αριέλ Σαρών, όπου πλήθος Ισραηλινών και ξένων αξιωματούχων, αλλά και η σύσσωμη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ, βρέθηκαν στο Ράντσο Σίκαμορ, όπου πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική κηδεία του Αριέλ Σαρών, ο οποίος πέθανε, όπως είπαμε, το Σάββατο, μετά από 8 χρόνια που βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση. Επικίνδυνους εκφώνησαν οι γη του Σαρών, Γκιλάν και Ομρί, και ο στρατηγός του Ισραηλινού στρατού, Μπένι Γκάντς. Στον λόφο λοιπόν Ανεμόνες, όπου βρίσκεται πλέον ο τάφος του Αριέλ Σαρών, δίπλα σε αυτόν τη σύζυγου του Λίλη, βρέθηκαν εκατοντάδες πολίτες που θέλησαν να πούνε το δικό τους τελευταίο αντίο στον πρώην πρωθυπουργό. Και από το Ισραήλ, να πάμε, Νικολέτα, στη Συρία, όπου κατάπαυση λοιπόν του πυρός προτείνουν το Υπουργείο Εξωτερικών τόσο της Ρωσίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έτσι ακριβώς, Έλληνα. Κρίσιμες λοιπόν λεπτομέρειες εν ώψη των ερευνητικών διαπραγματεύσεων για τη Συρία.
στις 22 του Γενάρη στην Γενέβη. Ζήτησαν στο Παρίσι οι Υπουργοί Εξωτερικών και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, καθώς και ο ειδικός διαπραγματευτής του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, εξετάχθηκε το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, έστω και σε τοπικό επίπεδο. Συζητήσαμε λοιπόν σήμερα για την πιθανότητα να ενθαρρύνουμε την κατάσταση του πυρός, ίσως σε τοπικό επίπεδο, αρχές γενομένες για το Χαλέπι. Και οι δύο συμφωνούμε να επιχειρήσουμε και να δούμε εάν μπορεί να επιτευχθεί. Η αντιπολίτευση ήδη συμφώνησε ότι εάν το καθεστώς Ασάντ είναι το διατεθειμένο να κάνει κάτι τέτοιο, θα ανταποκριθεί σε αυτό, δήλωσε ο Τζον Κέρι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και αυτό να ξεριστεί. Έβλεπα τώρα λίγο εδώ τα θέματα που έχουμε και έλεγα να πάμε να δούμε έτσι λίγο κάτι διαφορετικό και λίγο πώς να το πω, πιο ευχάριστο. Για μιας και έγιναν, δόθηκαν οι χρυσές σφαίρες. Ναι, τι ωραία. Το είδες. Ναι, ωραία αυτά τα βραβεία. Δεν τα είδα. Τα αποσπάσματα αυτά που είδαμε, εντάξει δεν τα είδα κι εγώ όλο, είδα κάποια αποσπάσματα όμως. Να πούμε πως η τέλεια ομορφιά του Πάολο Σορεντίνο απέσπασε τη χρυσή σφαίρα για την καλύτερη ξενόγλωσσα ταινία. Η φελληνική οπερετικών διαστάσεων ταινία του δημιουργού του Il Divo μας παρουσιάζει τη σημερινή Ρώμη υπό το ειδονιστικό βλέμμα ενός κοσμοπολίτη μεν ξεπερασμένου, δε συγγραφέα. Σκηνοθετική λοιπόν ζογκλερισμή και πληθωρικές σκηνές εχμαλωτίζουν το μάτι για περίπου 2,5 ώρες με τον πρωταγωνιστή Τόνι Σερβίλο σε μεγάλες ερμηνευτικές στιγμές. Δεν ξέρω τι θα πεις εσύ, Έλενα. Πας να δώσω να σου πω ότι τη χρυσή σφαίρα την πήρε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Νομίζω ότι πολλές χαρήκανε πάρα πολύ. Να σου πω λοιπόν, Έλενα, πως τα 12 χρόνια σκλάβος επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, απαντώντας τη χρυσή σφαίρα για την καλύτερη δραματική ταινία. Έχοντας μαζέψει τα βραβεία από σχεδόν όλες τις αμερικάνικες ενώσεις κριτικών, η ομοίη απεικόνιση από τον Στίβ Μακκουίν της προεφυλάκτης Αμερικής θριάβευσε και τις χρυσές σφαίρες. Και πλέον βάζει πλώρη για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Πάντως, η αληθινή ιστορία του Σόλομον Νόρθαπ, ο οποίος πωλήθηκε για σκλάβος, αναδείχθηκε πρώτη μόνο σε μία από τις 7 κατηγορίες που διαγωνίστηκε, χωρίς όμως να αποσπάσει κανένα βραβείο τις ερμηνείες της. Να πούμε πως καλύτερο musical ή κωμωδία αναδείχθηκε ο οδηγός διαπλοκής, η American Hustle, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ικανοποιημένο ο David Russell, ο οποίος είδε την αληθινή ιστορία της συνεργασίας ενός απατεώνα του Christian Bale και της συνεταίρους του της Amy Adams με τον ιδιόρυθμο πράκτορα του FBI, Ρίτσι Ντιμάσιο, τον οποίο λοιπόν ενσαρκώνει ο πολύ ωραίος Bradley Cooper και αποσπά μια κορυφαία διάκριση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και με τις χρυσές σφαίρες και να πάμε εδώ στην Ελλάδα, στον πολιτισμό στα δικά μας, όπου έρχεται μια πολύ ωραία παράσταση. Πρέπει να είναι τέλεια παράσταση και νομίζω ότι δεν πρέπει να τη χάσουμε. Ναι, όντως, την προτείνουμε σε όλους και φαντάζομαι ότι την έχετε δει ήδη, έχει διαφημιστεί αρκετά. Και ο λόγος φυσικά για την Μαρινέλα που συναντά την Βέμπο. Πρεμιέρα λοιπόν πραγματοποιεί η Μαρινέλα που συναντά την Βέμπο στις 22 Ιανουαρίου στο θέατρο Μπάντμιντον. Είναι ένα όνειρό μου που εκπληρώνεται μετά από πολλά χρόνια. Θαύμαζα, αγαπούσα, λάτρευα τη Σοφία Βέμπο και μετά από τόσα χρόνια ήρθε η ώρα όχι να την εσαρκώσω. Δεν παίζω τη Σοφία Βέμπο, απλά αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωση για την παράσταση η Μαρινέλα στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Μπάντμιντον. Πρόκειται λοιπόν για μια παράσταση που αναφέρεται στην πολυτάραχη ζωή και τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο. Ένα παιχνίδι αναμνήσεων που ακροβατεί μεταξύ κωμωδίας και δράματος, πρόζας και μελωδίας, ρεαλισμού και μυθοπλασίας. Να πούμε πως ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Πέτρος Ζούλιας, ο οποίος υπογράφηκε τα κείμενα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η παράσταση δεν είναι μουσιακή ούτε ένα φιλολογικό αφιέρωμα, αλλά ζωντανή. Είναι μια συνάντηση του σήμερα με το εχθές. Μια Ελλάδα που τότε, όπως και τώρα, βασανίζεται, πονάει, αντιμετωπίζει φτώχεια και δυσκολίες. Έχει όμως και μια ανθρωπιά, μια καθαρότητα και μια πίστη. Αυτό που μπορεί σήμερα να έχουμε χάσει εμείς, αφού τη δύναμη τα πιστεύω και οι αρχές μας έχουν κλονιστεί. Να πούμε λίγο για το ποιοι πρωταγωνιστούν στην παράσταση. Μαρινέλα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Αντώνης Λουδάρος, ο Χρήστος Τεργιόγλου, η Χριστίνα Αλεξανιάν, ο Μιχάλης Μαρίνος, Τζένι Μπότση, Αγορίτσα Οικονόμου, Χρήστος Πλαΐνης, Ντέζη Σεμπεκοπούλου και ο Τάστος Κωστής, Νεφέλη Ορφανού, επίσης μαζί τους. Είναι η Ελένη Καρακάς, ο πρόδρομος στο Σουνίδης, η Ζωήνα Αλμπάντο, ο Γιώργος Γιαννακάκος, ο Αλέξανδρος Καλπακίδης, η Λούσα Μαρσέλου, Κώστας Βελέτζας, Λίνα Εξάρχου, Άντια Ολυμπίου, Σπύρος Παπάς, Λίδα Μανουσάκη και είναι και πολλά τα ονόματα βασικά ακόμα, μην τα διαβάσουμε όλα αυτά. Να πούμε, Έλενα, μπράβο πάντως σε όλους τους συντελεστές της παράστασης. Να πούμε, να σου πω, Έλενα, πως οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Είπαμε ότι πρεμιέρα, να το ξανατονίσουμε είναι αυτό, 22 κάνει 22 Ιανουαρίου.
Ενώ κάθε Τετάρτη και Κυριακές στις 7. Πάμε όμως να δούμε λίγο και τις τιμές των εισιτήριων, καθώς κυμαίνονται από 10 ευρώ το φοιτητικό έως και 45 ευρώ, τα οποία είναι στην Α ζώνη. Ενώ η προπόληση των εισιτήριων γίνεται στα καταστήματα Public, Παπασωτηρίου, Seven Sports και μπορείτε να επικοινωνείτε και στα τηλέφωνα. Μπορείτε να μπείτε και στις ιστοσελίδες των συγκεκριμένων ή και στον Badminton. Νομίζω υπάρχει και πρόγραμμα στον Badminton, ναι, με τις παραστάσεις. Και αργότερα η παράσταση θα πάει και στη Θεσσαλονίκη, περίπου 5 Μαρτίου θα ξεκινήσουν, στις 5 Μαρτίου μάλλον θα ξεκινήσουν οι παραστάσεις. Να δούμε ένα μικρό τρέιλερ από την παράσταση αυτή και επιστρέφουμε με την επόμενη ταινία που έχουμε να σας προτείνουμε. Χριστίνα Αλεξανιάν, Μιχάλης Μαρίνος, Τζένι Μπότσι, Νεφέλη Ορφανού, Τάσος Κωστής και 50 ακόμη συντελεστές. Κείμενα, σκηνοθεσία, Πέτρος Ζούλιας. Χορογραφία, Φωκάς Ευαγγελινός. Έρευνα, μουσική επιμέλεια, Λάμπρος Λιάβας. Μαρινέλα Βέμπο, μια συνάντηση κορυφής. Από 19 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Μπάτμαν. Από τις 22 Ιανουαρίου, λοιπόν, η συνάντηση κορυφής με τη Μαρινέλα και τη Σοφία Βέμπο. Να πάμε να δούμε μια ταινία που έχουμε να σας προτείνουμε. Ένας ακόμα λοιπόν, ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης που ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες και έχει καταφέρει να εμπλακεί ενεργά στη βαριά βιομηχανία του σινεμά, επιστρέφει μετά το απόλυτα επιτυχημένο χολιγουδιανό ντεμπούτου. Το έχεις δει το τελευταίο σπίτι στα αριστερά, ένα θρίλερ? Όχι. Βασικά αποφεύγω να το θρίλερ. Σου έχω πει ότι τα φοβάμαι λίγο. Λοιπόν, ο Ντένις Ηλιάδης συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί μια παραμορφωτικά φωτεινή, γεμάτα έχει χρωματική ένταση φωτογραφία και νεαρές πρωταγωνίστρες που διαθέτουν μια διαστροφικά άγουρη σεξουαλικότητα. Υπογράφει το ένας ακόμα, ένα θρίλερ λοιπόν με sci-fi στοιχεία. Τρεις συμπητητές που διασκεδάζουν σε ένα πάρτι θα επιστρέψουν λίγα λεπτά πίσω στον χρόνο, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό και τις πράξεις τους. Ας δούμε το τρέιλερ. I kind of think that you're into me. You are out of control. Miss Jo, I just want to apologize. You don't even know what you're apologizing for. It's not for the kiss. You made me feel replaceable. You already got your chance. And every second that passes is a second that you don't get to get back. Holy f***. Where did these people come from? Who's out there? Everybody. Everybody's out there, and they're down here, too. Oh, my God. I see you. You're looking for Jill just like before. Wait a minute. Everything is gonna happen again? Or we could change them? I don't want to change. This was the best night of my life. Going down there. Who are they? They're us, but they're not us. I just saw Jill upstairs. Wait, which one? I don't know. Let's try this again. Something happened with the power outage. They're gaining on us in time, and that means they might catch up to us. What happens if they do catch up? I mean, what does that mean for us? I'm really sorry. For what? Exactly. Making you feel replaceable. I know we only get one chance, and every second that passes is gone forever. Where did you hear that? Just give me another chance. How many chances do you get? Then what? Huh? Who's gonna be left? Us or them? We get them before they get us, and they won't be catching up with anybody. This party will literally never be forgotten. Λοιπόν, στις 16 Ιανουαρίου για την ταινία του Ντένι Ηλιάδη και να πάμε σε ένα πολύ χαριτωμένο βίντεο. Το οποίο νομίζω ότι το έχεις για μένα, γιατί ξέρεις ότι μ' αρέσουν εμένα κάτι ναι, τέτοια. Ξέρω. Ναι, ναι, τρελαίνω. Αλήθεια, τότε στο δίνουμε έτσι να το δεις με χαρά. Έτσι λοιπόν, στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται ένα μικρό πολικό αρκουδάκι, νεογέννητο πολικό αρκουδάκι, το οποίο κάνει τα πρώτα του βήματα στον ζωολογικό κήπο του Τορόντο. Βλέπω, γελάω, κατάλαβα. Όχι, 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 τότε όχι, όχι, δεν θα το δείξουμε το βίντεο. Θα το αφήσουμε να το δείξει η Ρόκο Φου ακριβώς μετά από εμάς. Να το δεις, να δεις από το Ζούγκλα Βάιτς. Θα το δω, εννοείται, θα το δω, εννοείται. Ξέρετε, καμιά φορά τη γενή θεματολογία, τα βίντεο πάνω κάτω που ακολουθούν, που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Πες λίγο το θέμα και θα το πασάρουμε το βίντεο στην Ρό. Θα το πει η Ρό, μια και καλή. Να το πω, εντάξει, Ρό. Λοιπόν, στο βίντεο που θα δείτε μετά από εμάς, σας κρατάμε σε αγωνία, στο Ζούγκλα Vibes με την Ηρώ Κοφού, θα δείτε ένα βίντεο, θα ξεκινήσεις με αυτό όμως, αναγκαστικά, αφού κλείνουμε με αυτό, όπου φαίνεται ένα πολικό αρκουδάκι που κάνει το νεογέννητο αρκουδάκι που κάνει τα πρώτα του βήματα. Να πούμε λίγα λόγια για αυτό το αρκουδάκι. Γεννήθηκε το Νοέμβριο.
Και μένει στη μονάδα εντατική θεραπεία του ζωολογικού κήπου. Να πούμε πως η μητέρα του, η μεγάλη Πολυκιάρκου, θα γίνει σε άλλα δύο τα οποία πέθαναν τις πρώτες 48 ώρες. Ωστόσο, όμως, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου, το αξιοαγάπητο αυτό μικρό αρκουδάκι που θα δείτε, όπως είπαμε μετά, είναι καλά στην υγεία του και μόλις έχει μάλλον ανοίξει τα μάτια του και έχει αρχίσει και βγάζει και δόντια. Θα το δούμε με την Ηρώ μετά ακριβώς. Εγώ θα είμαστε εδώ πέρα μαζί της. Δεν πειράζει, Ηρώ. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να πάμε όμως στο επόμενο, που ελπίζω να μην το έχεις αυτό και στο πάρουμε. Είναι λοιπόν δύο μικρά πιγκουινάκια στο ζωολογικό κήπο Χιγκασιγιάμα της Ιαπωνίας που κυνηγούν μια πεταλούδα υπό το άγρυπνο βλέμμα της μητέρας τους. Δεν είδαμε πολικό αρκουδάκι, θα δούμε πιγκουινάκια. Θα δούμε το πολικό αρκουδάκι, το είπαμε. Ναι, θα το δούμε με την Ηρώ, εννοώ, δεν θα το δούμε εμείς τώρα εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μικρά πιγκουινάκια που καταδιώκουν την πεταλούδα και επιστρέφουμε. Οι γκουινάκια που καταδιώκουν την πεταλούδα, τη χαροπή πεταλούδα. Ωραίες πεταλούδες. Και τα πιγκουινάκια επίσης. Δεν σα σου πω τι έκανα όταν ήμουν μικρή. Δεν έχει σχέση με πεταλούδες, έχει σχέση με τζιτζίκια. Τα μάζευα και επειδή με εκνευρίζανε που κάνανε. Τα άφαζα σε μπουκάλι. Και χρυσόμυγες βάζαν. Δεν με ενδιαφέρουν χρυσόμυγες, με ενδιαφέρουν τα τζιτζίκια που κάνουν φασαρία. Αν θε να φτιάξει, να πάρει μια πεταλούδα και να την κρατήσει κάπω την τρυπάν και τη βάζουν στην κατάψυξη. Δεν είναι ωραία αυτό το πράγμα. Τι εννοείς να την κρατήσεις? Να την κρατήσεις, ρε παιδί μου, πώς το λένε, να την ταρχεύσεις. Επειδή αρχίζεις και γίνεσαι λίγο. Δεν ξέρω πώς σου πω την έκφραση αυτή τη στιγμή, μου έρχεται έτσι μία αναγούλα με αυτά που μου λες, να την τρυπήσεις και να την βάλεις στην κατάψυξη. Την πεταλούδα όμως. Πάμε γιατί έχουμε αργήσει για να μπει η Ηρώ Κοφού με το Ζούγκλα Vibes. Βέβαια, Ζούγκλα Vibes στην τηλεόραση τη Ζούγκλα. Θα έρθει εδώ η Ηρώ να σα πει έτσι με. Πολύ όμορφα πράγματα. Να σας κάνει ένα μίξ. Ενημέρωση, ψυχαγωγία. Είναι ενημερωτικό και ψυχαγωγικό μαγκαζίνο. Είναι νέα εκπομπή πρωινή της τηλεόρασης της Ζούγκλας και ακολουθεί ακριβώς μετά από εμάς. Λοιπόν, η Ρο βλέπεις. Κάνουμε το καλύτερο, να ξέρεις. Είμαστε εδώ πέρα όλοι συντελεστές. Γενικότερα, αυτό το πρωινό κλίμα που επικρατεί εδώ πέρα στο στούντιο είναι κάτι που θα έπρεπε να έρθετε να το δείτε και από κοντά. Αν θέλετε, μπορείτε. Ελάτε έτσι να μας δείτε που συζητάμε, που. Κάνουμε έτσι όλο αυτό το παιχνίδι μεταξύ μας, είναι ωραία. Περνάμε γενικότερα πολύ ωραία εδώ πέρα και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα για να σας μεταδώσουμε αυτή τη χαρά μας. Και επειδή είμαστε πολύ χαρούμενοι άνθρωποι, με μεγάλη χαρά, δεν σας αφήνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε, γεια σας.